Γεια σας. Γεια σου Βασίλη Καβαδία που χαιρετάς. Ανταποκρίνεσαι. Πολλοί μπορεί να ανταποκρίθηκαν επίσης που ακούνε στο αυτοκίνητό τους ή στο σπίτι τους. Έτσι. Άλλοι μπορεί να βρίσανε και να λένε πάλι αυτό. Ναι, κλείστο να πούμε. Βάλε κάτι άλλο. Εντάξει. Βάλε μήνυμα. 107 και 7. Να ακούσει κάτι ποιοτικό. Από μουσικής απόψεως, έτσι. Γιατί και εδώ υπάρχει μια ποιότητα και με αυτή την ποιότητα θα πορευτούμε μέχρι τις 12, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Είναι ο Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή Μπαλαντέρ, έτσι, με τον Νίκο Μοσχοβίτη στην αίθουσα σύνταξης του Ραδιομεγάρου, τον Νίκο Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο και τον Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, μια εκπομπή που θα πραγματευτεί με πολλά και διάφορα, τα οποία συμβαίνουν στην πόλη μας και όχι μόνο, μια εκπομπή που θα σας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στις ομάδες της Θεσσαλονίκης με το δικό της βέβαια πιο χαλαρό τρόπο. Μια εκπομπή που σας δίνει την ευκαιρία να σχολιάσετε μέσω μηνυμάτων αυτά που θέλετε, FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Μια εκπομπή που θα σας ενημερώνει φυσικά και για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη απόψε, γιατί μην ξεχνάτε, είναι βραδιά των αστεριών, είναι η βραδιά του Champions League. Είμαι σε μια φάση, Βασίλη, μέχρι να έρθει και ο Νίκος, θα κάνουμε μαζί την εκπομπή. Νομίζω ότι για να κάνουμε λίγο τη διαφορά, σαν δεν είναι late night, είναι midnight, ας πούμε, να το πούμε. Όχι, midnight είναι πιο μετά, το πούμε late night, αντί το κάνω δικό μας, παιδί μου. Θα μπορέσουμε να βάλουμε, νομίζω, και εσένα κάποια στιγμή στο παιχνίδι. Είναι, ρε παιδί μου, η ώρα του ηχολήπτη, η οποία είναι προσφορά από το μαγαζί που τρως πιο συχνά. Πάλι παρήγγειλες, σήμερα μας θέλησες. Γυράκο, ε. Λουκάνικο ήταν. Γιατί μίλησε γύρω σε μένα, πολύ δυνατό. Πήρε και ο Μπαλόμπας γύρω. Φίλε, τι μας έχετε κάνει εδώ μεταξύ. Το τελευταίο διάστημα έχω μπει πολύ στη διαδικασία να μαθαίνω πράγματα και να ψάχνω με το κομμάτι φαγητού και θερμίδων. Εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, επειδή υπάρχει, ρε παιδί μου, μια διατροφολόγος, ρε παιδί μου, με την οποία υπάρχει μια, ρε παιδί μου, αλφα έτσι σχέση, ας πούμε. Τέλος πάντων, άσχετο αυτό. Και έχω μπει στη δικασία, ρε φίλε, δηλαδή να το ψάχνω πολύ. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ήξερες εσύ ότι η σοκολάτα που πήρα έξω έχει 200 θερμίδες στο κάθε κομμάτι. Είδες, ρε φίλε, το έμαθα όμως. Και λέω και κάνω εγώ την κρίσιμη ερώτηση. Λέω, πιο πολλές θερμίδες, λέω, έχει η σοκολάτα ή ο γύρος που θα φάω. Ο γύρος, λέει, έχει 3.000 θερμίδες. Σε πληροφορώ, Βασίλη Καβαδία. Ο γύρος που θα φάει 3.000 θερμίδες. Το σουβλάκι έχει λιγότερες από τις 2.000 της σοκολάτας που έτρωγα εγώ έξω νωρίτερα. Δεν την έφαγα όλη. Την έκανα. 3.000, ρε φίλε. Τι, θα πάρεις 3.000 θερμίδες. Γιατί? Τι είναι, ρε Βασίλη. Με δύο πίτες, διπλή. Πάει αυτό τελείως, να ξέρεις. Είναι βέβαια και στον οργανισμό πολλές φορές. Αλλά είναι δηλαδή. Γιατί δεν κοιτάμε ποτέ πίσω από αυτά τα οποία τρώμε. Και εμείς πάμε περισσότερο με το μάτι. Λέμε, ας πούμε, αυτό φαίνεται μεγάλο, ρε παιδί μου. Εντάξει, το φαγητό. Παχαίνει. Ενώ το άλλο φαίνεται πιο μαζεμένο. Γιατί και εγώ σήμερα πήγα στην παγίδα. Λέω να φάω, τι να φάω τώρα. Πάρω σάτσι, να πάρω σοκολάτα. Και πήρα τη σοκολάτα του σούπερ μάρκετ. Γιατί λέω, μικρή είναι, μαζεμένη είναι. Τι να έχει τώρα. Αλλά γυρνάς από πίσω και βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι λέει 2.000 θερμίδες, 2.300 συγκεκριμένα. Εντάξει. Να προσέχετε τι τρώτε. Εντάξει. Και είμαι και εγώ σε μια διαδικασία που προσπαθώ να προσέχω. Άσε εδώ δεν τα καταφέρνω. Και δεν ξέρω, φίλε, τι να μαγειρέψω και αύριο. Έχω και αυτό το πρόβλημα. Εσύ τι θα ήθελες, ας πούμε, τι θα τραβούσε η όρεξή σου να φάει, ας πούμε. Πες ότι σε καλούσα αύριο για φαγητό, έτσι. Σου λέω, Βασίλη, έλα στην Περαία να φάμε μαζί. Τι θα ήθελες να φτιάξω, ας πούμε. Τηλέφωνο. Αποτελέσματα θέλει. Τι θέλει. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Τι θα κάνει. Άλλο αυτό, ρε φίλε. Αυτό το στηρίζουμε. Ξεκάθαρα. Εντάξει. Για μου φύγε εμένα. Δεν το έχω εγώ. Που λέει ο λόγος. Εντάξει. Αυτό το στηρίζουμε. Εντάξει. Εγώ δεν είπα να μην τρώτε γύρω. Εγώ είπα τρώτε με μέτρο, Βασίλη Καβαδία. Γιατί υπάρχουν. Ο Μουρελής, ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να τρέφεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ με γύρω. Και ο Μουρελής μου έχει πει την επική ατάκα, βέβαια. Ο τεράστιος σταμάτης Μουρελής. Τη λέω, ρε σταμάτη, γιατί τρως κάτι λάδι. Δηλαδή, όλη την ώρα γύρω και γύρω. Μου λέει, ο γύρος λάδι δεν έχει, λέει. Και εγώ τι να απαντήσω αυτό τώρα. Έχει δίκιο.
Έχει λάδι, ρε φίλο. Γιατί λέω, φάει κάτι λαδερό. Εντάξει. Έτσι είναι, φίλο. Λοιπόν. Και όντως μακαρόνια θα κάνω αύριο, να ξέρεις, κατά πάσα πιθανότητα. Με 4 τυριά. Αλλά, εντάξει. Μάσταξε. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι έχουμε στο Champions League. Εντάξει, καλό χαβαλέ κάναμε στην αρχή. Θα κάνουμε κι άλλο στην συνέχεια. Στα παιχνίδια των 8 παρα 5 τελικά, Ερυθρός Αστέρας Λίβερπουλ 2-0. Μονακό Μπριζ 0-4. Μονακό. Σε εξαιρετική κατάσταση. Στα μάτς τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, τα μοναδικά παιχνίδια που έχουμε γκολ είναι το Πόρτο του Χέρς δε Κουνσιθάο, Λοκομοτίβ Μόσχας 1-0, Σάλκε Γαλατά 1-0, Τότενα Μαϊτχόφεν 0-1 παρακαλώ. Λοιπόν, και στα υπόλοιπα μάτς, Ατλέτικο Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0, Νάπολη Παρίς Εζερμέν 0-0 και Ίντερ Μπαρτσελώνα στο Τζουζέπε Μεάτσα 0-0. Νωρίτερα είχαμε και την νίκη του ΠΑΟΚ στην Τσεχία, έτσι, του μπασκετικού ΠΑΟΚ, ο οποίος με μια πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο πέρασε με 69-94 παρακαλώ από την έδρα της Όπαβα, με τρίποντη εκτέλεση από τους παίκτες του Ηλία Παπαθεοδόρου. Θα μας τα πει και ο Νίκος Μοσκοβίτης πιο αναλυτικά στην συνέχεια, όταν κάποια στιγμή θα έρθει στο στούντιο για να συζητήσουμε και να αναλύσουμε τα θέματα της εκπομπής. Θα μιλήσουμε και για Πάκο Ερέρα. Είχαμε αρκετά που συνέβησαν μέσα στη μέρα με αφορμή κάποιες δηλώσεις του Ισπανού σε μέσο της χώρας του. Γκόλι Γκρίνσμπι 0-1 τη Μάνσφιλτ στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Λοιπόν, μόλις τώρα στο 35ο λεπτό. Θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, ο οποίος προετοιμάζεται για το παιχνίδι, για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Βίντι στην Ουγγαρία. Ίσως συζητήσουμε και αναλύσουμε λίγο και ασχοληθούμε και με μια έτσι ενδιαφέρουσα, θα τη χαρακτήριζα, συνέντευξη που παραχώρησε ο Δημήτρης Γουλιέλμος, ο Ιωσήρος Άνδρας Καϊάρης, σε δρομητικό στον ΟΤΕ και στον Βασίλη Σκουντή. Έτσι, είπε αρκετά. Και ενδιαφέροντα, αυτή την ώρα βλέπω Τενερίφη Χολών 44-28 για το Basketball Champions League. Εν τω μεταξύ, Βασίλη, επειδή είναι μέρες που έχω αφοσιωθεί αρκετά στο μαγείρεμα, είναι η αλήθεια. Προσφάτως μπήκε στη ζωή μου. Ήξερα ότι υπήρχε, αλλά δεν είχα μπει στη διαδικασία να ασχοληθώ. Ο πουρές αυτός στιγμιαίος, πώς λέγεται, αυτός που είναι σε σκόνη. Τον έχεις δοκιμάσει ποτέ? Πουρές, σε σκόνη. Αυτές οι συσκευασίες γνωστής εταιρείας, έτσι. Δεν είχα πει ποτέ σε διαδικασία και έκανα κάτι τίμες μπριζολίτσες λαιμού, έτσι, ωραίες προχθές, έτσι, με εξαιρετική μαρινάδα. Θα δώσω μετά συνταγή, να ξέρεις. Λοιπόν, 100%. Γιατί είναι πάρα πολύ δυνατή η μαρινάδα και μετά θα έρθει και ο συνάδελφος που εκτιμάει το καλό φαγητό, θα την αναφέρουμε. Και λέμε τι να την κάνω, λέει, θα τα κάνουμε ρύζι, ρε φίλε. Και έχει πάει ο αδελφός μου, ο οποίος είναι βέβαια ένας άνθρωπος της υπερβολής, ξεκάθαρα, έτσι. Του λέω, θα πάει σούπερ μάρκετ, του λέω, μου λέει να πάρω ένα πουρέ, λέει, να κάνουμε. Λέω, πάρε ένα πουρέ να κάνουμε. Παίρνει 6. Τέτοια κουτιά, ρε παιδί μου, με πουρέ. Δηλαδή, λες και θα κάνουμε κανένα καζάνι και θα κάνουμε τη γιορτή του πουρέ. Ξεκάθαρα, εκεί πέρα στην κεντρική πλατεία της Περαίας. Λοιπόν, και κάνουμε διαγωνισμό. Και είναι, φίλε, πολύ απλή, δηλαδή, πολύ απλό, πολύ γρήγορο. Όχι αυτό το πράγμα, δηλαδή, να το κάνεις εσύ μόνος σου με τις πατάτες, να τις λιώσεις, να τις καθαρίσεις, να τις κάνεις, να τις ράνεις. Τσακ μπαμ, παίρνεις μια κατσαρολίτσα, γαλατάκι νεράκι, βουτυράκι, ρίχνεις και λίγο γαλάτα, ρίχνεις και σκόνη, να κάτσεις 2 λεπτά έτοιμο. Πολύ απλά πράγματα. Και εμένα η γεύση τουλάχιστον δεν μου έκανε πολύ μεγάλη διαφορά από το μανίσιο το σωστό τον πουρέ που γίνεται. Βέβαια, εκείνος είναι πιο υγιεινός σε σχέση με αυτό που κάνουμε εμείς, έτσι, με αυτή τη διαδικασία. Αλλά και πάλι έχει την αξία όταν θες να κάνεις κάτι γρήγορο, έτσι. Και επειδή το κοινό αγαπάει το καλό φαγητό, το κοινό της εκπομπής, γι' αυτό το αναφέρω κιόλας. Και το γρήγορο φαγητό, δηλαδή οι εύκολες λύσεις, εκεί που πιέζεσαι από άλλα πράγματα στην καθημερινότητά σου, δουλειές γύρω-γύρω, είναι μια πολύ καλή επιλογή ο συγκεκριμένος πουρές και σας προτείνω να τον δοκιμάσετε και εσείς. Αλλά αύριο μακαρονάκι, Βασίλη Καβαδία. Νομίζω ότι θα πάμε τη δική σου επιλογή. Σκεφτόμουν και γιουβέτσι, να σου πω την αλήθεια. Αλλά θα πάμε το μακαρόνι. Τι μακαρόνι μου, σπαγκέτι? Σπαγκέτι είσαι, φαν. Νούμερο 10, κλασικό. Το εξαριό. Καλό και το εξάρι. Αλλά είμαι πιο πολύ φαν του 10. Να σου πω την αλήθεια. Τα αγαπημένα μου τα τριάρια, βέβαια, που είναι για το παστίτσιο. Διάρρη τριάρι του παστίτσιου.
Νομίζω The Iron. Ή δύο ή τρία είναι εκεί πέρα. Ναι, ναι. Μια γαστρονομική εκπομπή. Λοιπόν, γιατί είμαστε Ιταλοί, τι να κάνουμε. Μια φορά, όταν ήμουν πιο μικρός, είχαν φύγει όλοι από το σπίτι 8 μέρες. Και ήμουν αγαπητοί μου, σχετικά πιο μικρός. Εντάξει, δεν μπορείς να με αφήσεις μόνο μου. Και μου λέει η κυρασούλα, λέει, τι να σου κάνω να έχεις να τρως. Να σου κάνω ιδιαίτερα πράγματα. Και λέω, κάνω ταψί παστίτσιο. Και με έκανα ταψί παστίτσιο και τρώγα 8 μέρες, ρε φίλε. Πρωί βράδυ όμως. Πρωί βράδυ λέω, μεσημέρι βράδυ. Πρωί βράδυ, δύσκολα. Και τούτο δυνατό παστίτσιο, μια χαρά, πολύ δυνατό, ποιοτικό. Από τα αγαπημένα μου. Το αγαπημένο μου ίσως φαγητό. Εξαιρετικό. Λοιπόν, εσείς μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι ο Στοίχημαν και το στοίχημαν.gr. Έτσι, στηρίζει την εκπομπή, κατεβάζετε την εφαρμογή, μπαίνετε, παίζετε και Champions League τώρα και πηγαίνετε και ταμείο και έχετε και τα λεφτάκια σας, μια χαρά, εξαιρετικά. Λοιπόν, μονά αποδεχτά, διαδούλες, τριαδούλες, ό,τι θέλετε εσείς, στοίχημαν και στοίχημαν.gr. Για να δώσω μια τελευταία τα σκορ που έχουμε και τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής στο Champions League και πάμε στο break. Είπαμε στα παιχνίδια των 8 Ερυθρός Αστέρας Liverpool 2-0, η ομάδα του Jurgen Klopp. Μονακό Breeze 0-4. Στα μάτς που είναι σε εξέλιξη, Σάλκ και Γαλατά 1-0. Τότεναμ Αϊτχόφεν 0-1. Πόρτο Λοκομοτίβ Μόσχας 1-0. Και στα υπόλοιπα 0-0. Πάμε στο break σιγά σιγά, Βασίλη μου, και επιστρέφουμε σε λίγο και με Νίκο Μοσχοβίτη και με τη συνέχεια της εκπομπής. Πού είναι ρε, να του πω αυτά που θέλω. Πού είναι? Τρέχει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, ο Νίκος Παπαδόπουλος αυτή τη στιγμή είναι έξω γιατί το ρεπορτάζ τρέχει. Υπάρχει τελευταία εξέλιξη για το θέμα του νέου προπονητή στον Άρη. Θα ενημερώσει σε λίγο. Ρε Σιμπίλη Καβαδία, ρε φίλε. Δηλαδή, ασχολήσου λίγο με τηλεόραση, αδελφέ. Βάλε λίγο να τα βλέπουμε όλα. Τι ατλέτικο μπορούσε η Ντόρτμουντ, εντάξει. Επειδή αυτό είναι σαν και σένα. Να βλέπουμε λίγο τι γίνεται σε όλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Βλέπετε, μια μπαίνει ο ένας, μια μπαίνει ο άλλος. Τι να κάνουμε, έτσι πάει. Είναι η μέρα που έχει ρεπορτάζ και όλα αυτά. Με τον Άρη. Στο ένα, ρε φίλε. Στο ένα, βάλε καλέ μου μπίλι. Στο ένα έχει. Πήγες ρε. Κοσμοτέ Σπορ 1, φίλε μου καλέ. Εκεί τα έχει όλα. Όχι, όχι, προς τα πάνω, προς τα πάνω, προς τα πάνω. Ωραίος. Λοιπόν, για να βλέπουμε τα πάντα όσα γίνονται στο Champions League. Βάλε γκολ πες το, η Ατλέτικο και προηγείται 1-0. Γενικά έχει σήμερα παιχνίδι στο Champions League, τα οποία και το Ατλέτικο Μαδρίτης Ντόρτμουντ και το Ίντερ Μπαρτσελώνα είναι παιχνίδια που έχουν ενδιαφέρον για τους ομίλους, γιατί αν κερδίσουν οι φιλοξενούμενοι. Αν μπορείς λίγο, Μπίλι, κατέβαζα βασικά λίγο τη μουσική. Λοιπόν, λίγο πιο χαμηλά, ωραία. Αν κερδίσουν οι φιλοξενούμενοι, ουσιαστικά καθαρίζουν την πρόκριση, αλλά μέχρι στιγμής η Ατλέτικο προηγείται στο Dortmund 1-0. Γκολ έχουμε και στο Πόρτο Λοκομοτίβ Μόσχας που είναι στο 1-0 και στο Σάλκε Γαλατά Σαράι που είναι πίσω στο 1-0. Η μεγάλη Λίβερπουλ κατάφερε να χάσει το Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα με 2-0. Και έτσι, ο όμιλος που έχει Λίβερπουλ, Παρίσι Σεν-Ζερμέν και Νάπολη, τον Νάπολη Παρίσι Σεν-Ζερμέν σε εξέλιξη στο 0-0. Πήρε έτσι μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Νίκο Παπαδόπουλε, καλέ μου φίλε. Γεια σου, Νίκο Μοσχοβίτη. Τι γίνεται? Καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ. Ενημέρωσε, ρε φίλε, το λαό ότι πήρε προποντή ο Άρης τώρα που βγήκε έξω. Δεν πήρε. Καλά, ρε, εγώ σε κάνω τέτοια βάντα εδώ πέρα, σου λέω ότι. ότι βγήκε έξω για το ρεπορτάζ ο Άρης κλείνει προποντή. Πες και εσύ. Το τηλεφώνημα. Το τηλεφώνημα ήταν γι' αυτό. Εντάξει, οκ, okay, αλλά κάτι νεότερο δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεν σε πρόλαβα, τι είπε στο ξεκίνημα. Στο ξεκίνημα μιλούσαμε περισσότερο γαστρονομικά με τον Βασίλη Καβαδία. Γαστρονομικά. Του έλεγα δηλαδή συζητούσαμε τι θα μαγειρέψω αύριο, ας πούμε. Και τι θα μαγειρέψεις, αδελφέ? Θα κάνω κάτι απλό. Δηλαδή? Θα κάνω μια μακαρονάδα με 4 τυριά. Ναι. Λοιπόν, και του έλεγα για την εκπληκτική μαρινάδα την οποία... Μαρινάδα ακούω! Ναι, 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 τις έκανα κάτι ωραίες μπριζόλες, έτσι, προχθές. Και έκανα μια εκπληκτική μαρινάδα την οποία θα τη σύστηνα πρώτα και σε σένα. Ναι. Να την κάνεις επειδή είσαι παιδί με σπίτι, ρε παιδί μου. Δεν μου αρέσει, δεν είμαι φαν της μπριζόλας που δεν γίνεται σαν κάρβουνα. Ούτε εγώ, αλλά αυτή είναι καλή. Με ξενερώνει αυτά. Είναι μπριζόλα λεμού. Τη τρώω βέβαια, είναι μπριζόλα αλλά λεμού. Δεν μπορώ να πω ότι με ψήνει. Αν τη φας με τη μαρινάδα που έχω εγώ. Ναι. Δεν θα την κάνει συνέχεια, να ξέρεις. Η μαρινάδα που έρχεται μέσα από το μυαλό σου ή την έχεις δει από κάποιον σεφ και την. Μαρινάδα την οποία την έχω βρει. Εγώ, ναι. Την έχω μπλουτίσει ελάχιστα, ρε παιδί μου, όχι ναι. Πάρα πολύ, αλλά είναι νομίζω πολύ καλή, εντάξει. Μάλιστα. Δίνει μια άλλη γεύση. Μάλιστα.
Δηλαδή κάτι το διαφορετικό. Και είναι απλή, δηλαδή είναι 5-6 πραγματάκια τα οποία βάζει. Δηλαδή όταν οι ομάδες έχουν εξελίξει, ρε φίλε, θα μας πείτε για τη μαρινάδα, για το πώς γίνεται η μπριζόλα, για την κίνηση που έχει στο δρόμο, για το καιρό που είναι ζεστός και δεν έχετε το κρύο. Ο καιρός δεν είναι περίεργος, Νίκο, δηλαδή τώρα. Πολύ ωραία, φίλε, σήμερα το μεσημέρι βόλτα στην παραλία. Ήταν καλό, ναι. Πολύ ωραία. Απλά... Ήλιος, πολύ ωραία. 2-0 Πόρτο. Απλά είναι ένας καιρός, ο οποίος δηλαδή. Εγώ ξύπνησα, βγήκα σήμερα από το σπίτι. Τι ώρα, 8. Ναι. Είχε ψύχρα. Okay. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Ναι. Το μεσημέρι που φεύγω για να έρθω στο ραδιόφωνο. Ζέστη. Είχε ζέστη. Τώρα πάλι ξανά ψύχρα. Τώρα πάλι βγάζει ψύχρα. Ναι. Είναι η εποχή αυτή, η κακή παιδιά, να προσέχετε, που φέρνει λίγο. Πώς το λένε, λίγο αρρώστιες, λίγο. Ελοχέδιο κίνδυνος, ναι, της ίωσης. Ναι. Γιατί δεν ξέρεις τι να βάλεις. Ναι. Και πρέπει να προσέχετε να μην υδρώνετε. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και τι να κάνουμε, ρε φίλε, εμείς είμαστε υδροτάρια δηλαδή. Υδροτάρια. Τι να κάνουμε. Υδροτάρια. Εμείς υποφέρουμε. Υποφέρω. Φίλε, βλέπω κάτι ρούχα που κυκλοφορούν χειμωνιάτικα. Ναι. Και λέω, ρε, εσύ, αυτά τα ρούχα δεν είναι μάλλον για αυτή τη χώρα, είναι για κάποιους που μένουν στη Σουηδία. Και απορώ αυτούς που τα φοράνε. Κάποιοι είναι λίγο πυροβολικοί. Εν τω μεταξύ, εγώ κρίνω τον εαυτό μου, ρε παιδί μου, που δεν μπορώ. Έχω πρόβλημα, έτσι. Ζεσταίνομαι. Δεν μπορώ. Έχω θέμα. Ναι, γιατί φοράς αυτό. Πολύ λεπτό, ρε. Δεν ζεσταίνομαι τώρα. Ναι. Γενικά ζεσταίνομαι. Θες να το. Όχι, όχι, είμαι καλά. Είμαι καλά. Και απορώ, δηλαδή, ποιος πηγαίνει και παίρνει κάτι μπουφάν, κάτι τεράστια. Κάτι... Έχουν έρθει κάτι ζιβάνκο στη μόδα με κάτι λαιμού τέτοιου. Ωραία. Που σου λέω προχθέ το δοκίμασα ένα υπέρλεπτο και με το που το έβαλα πριν και το έβγαλα. Εντάξει. Το ζιβάγκο, όσο έχω πει, είναι για τύπους που έχουν μακρύ λαιμό. Εγώ και εσύ δεν έχουμε μακρύ λαιμό, ναι, για να βάλουμε ζιβάγκο. Μακρύ λαιμό, ας πούμε, ποιος έχει, Βασίλης Κοστέτσος. Ναι, αυτός μπορεί να βάλει, νομίζω, ένα ζιβάγκο. Εντάξει. Ή ο Βασίλης Κούκουρας. Ο Μάθος Φουστάρος. Ο Μάθος Φουστάρος, ρε παιδί μου. Εσύ τώρα θα μας πεις τι γίνεται, πήρε προπονητή ο Άρης. Όχι, δεν πήρε. Ποιο προπονητή θέλει να πάρει. Δεν μπορώ να πω. Okay. Κοιτάει την ελληνική αγορά, άντε να το ρωτήσω ποιο, να το πάμε στο μάντερ ποιο. Ναι. Κοιτάει την ελληνική αγορά. Δηλαδή θα πάει να πάρει Έλληνα προπονητή, έτσι. Ναι. Αν δεν του κάτσει. Κοίτα. Έχει εναλλακτική από ξένο. Γιατί η ελληνική αγορά δεν ξέρω και τι έχει, ρε φίλε. Η ελληνική αγορά αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει μια καλή επιλογή. Το θέμα όμως είναι αν θα προκύψει ή όχι. Εντάξει, και αυτή η επιλογή λέγεται Σάββας Παντελίδης. Έμεινε ελεύθερος από τον... Όχι. Mm-hmm. Εντάξει, αν μείνει ελεύθερος, είναι πολύ πιθανό, είναι αρκετά πιθανό να έρθει στον Άρη. Αλλά... Το θέμα είναι να λύσει συνεργασία του με τον Αστέρα Τρίπολης. Γιατί είναι ακόμα προπονητής εκεί. Και μπορεί ο Αστέρας Τρίπολης θα τον αποδεσμεύσει, δηλαδή είναι σε φάση να αλλάξει προπονητή. Μετά το. Χθε έχασε το Ξάνθη Αστέρα. Έχασε 0-1. Νίκησε η Ξάνθη με στην Τρίπολη. Είναι πιθανό. Οι δικές μου πληροφορίες τουλάχιστον αυτό αναφέρουν. Εντάξει. Και ένα πουλάκι εμένα σήμερα μου είπε ότι ο Αστέρας ψάχνει ήδη προπονητή στην Ισπανία. Ημίχρονο ο Σάλκε Γαλατά 1-0, ημίχρονο και στο Ίντερ Μπαρσελόνα 0-0. Θα φανεί όμως. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει για το. Ωραία, αν ρε παιδί μου δεν κάτσει τον Παντελίδη. Ωραία, υπάρχει εδώ και ο Άρης να ψάξει προπονητή στην Ισπανία για παράδειγμα ξανά. Ή να ψάξει ξένο. Ο Άρης αυτή τη στιγμή. Έχοντας και σαν πάθημα, να το πω έτσι, τον Ερέρα. Ναι. Πάθημα θα το πει στον Ερέρα. Πάθημα, σε ένα μόνο κομμάτι, όχι σε άλλα. Ναι. Θέλει ένα προπονητή ο οποίος γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα. Γνωρίζει τις συνθήκες που επικρατούν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γνωρίζει τις ομάδες. Δεν μπορεί να αποκλείσει το δεχόμενο ένα ξένο που έχει ξαναδουλέψει στην Ελλάδα. Αυτό είναι το δεύτερο, ναι, που σου έλεγα. Ότι μπορεί να βρει και ένα ξένο, εντάξει, ο οποίος θα δουλέψει στην Ελλάδα. Βλάντα που έχει δουλέψει στην Ελλάδα. Είναι πρώτος φίλος με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Δεν νομίζω να έρθει. Όντως, να... Εγώ θα τον ήθελα. Καλός προπονητής. Καλός προπονητής. Έχει ένα αρνητικό. Έχει λίγο κάποια άλλα ζητήματα. Έχει ένα αρνητικό. Ποιο? Είναι Σέρβος. Λοιπόν... Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό, φίλε. Έχει λίγο κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λογική όταν είναι σε μια ομάδα, αλλά σαν προπονητής είναι καλός. Ναι. Δεδομένα. Άξι. Και υπάρχει και ένα άτομο στον Άρη, το οποίο το γνωρίζει πολύ καλά τον Πλάντα. Αλλά δεν χρειάζεται, βεβαίως, να αποκαλύψουμε ποιο είναι. Βεβαίως. Λοιπόν, και για να μην πηγαίνει το μυαλό πολλών στην αυτονόητη, δεν θέλω να πηγαίνετε στα αυτονόητα, δεν μιλάω για τον πρόεδρο της ομάδας. Ναι. Λοιπόν, γκολ, η Paris Saint-Germain 0-1 την Νάπολη καθυστερεί στον πρώτο μήχρονο. Α, λοιπόν, βεβαίως. Έχουμε μήχρονο και στο Tottenham Hotspur 0-1. Ο Mbappé είναι από εκεί αριστερά. Πολύ ωραία assist. Ψιλοπεσμένος, ο παλίκαρος, ένας κοντούλης, δεν προλαβαίνω ποιος είναι. Έκανε το 0. Νέιμαρ. Όχι, όχι. Δεν είναι ο Νέιμαρ. Όχι, δεν είναι ο Νέιμαρ αυτός. Ποιος είναι, 14. Σαλπικίδης και κοντός, φίλε. Σαλπικίδης Γαλλίας. Μέσα στο Σαν Πάολο, λοιπόν, η Πάρη παίρνει το προβάδισμα 0-1 κόντρα στην Νάπολη, έτσι, την ομάδα που σημάδευσε την καριέρα του Ντιέγκο Μαραντόνα. Λοιπόν,
Νομίζω ότι μέχρι, αν όχι μέχρι αύριο το βράδυ, μέχρι την Πέμπτη το πρωί, είναι πιθανό να έχουμε οριστικές εξελίξεις στο θέμα του προπονητή. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει δική μου τελευταία ενημέρωση. Εντάξει. Α, δηλαδή άμεσα ο Άρης είναι να. Κοίτα, ο στόχος των ανθρώπων του Άρη είναι αυτός. Για να προλάβει ίσως ο νέος προπονητής να είναι και στον πάγκο της ομάδας μαζί με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Εντάξει, αλλιώς θα πάει με υπηρεσιακό δίδυμο αυτή τη στιγμή το οποίο υπάρχει στην ομάδα. Και θα... αυτό είναι που θα ξεκινήσει αύριο την προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι της επόμενης Δευτέρας. Μάλιστα. Απλά σου λέω, θέλει ο Άρης ένα προπονητή που να νιώθει από Ελλάδα. Λοιπόν. Γιατί ο Ερέρα, ένα από τα βασικά αρνητικά του, είναι ότι δεν προσαρμόστηκε στην ελληνική πραγματικότητα. Εμένα που δεν είμαι, ρε παιδί μου, μέσα και γύρω-γύρω από την ομάδα, εντάξει, και έβλεπα... Σου έλεγα, εγώ τον Άρη ουσιαστικά τον είδα πρώτο παιχνίδι 90 λεπτό στο μάτι της Τούμπας. Ναι. Ωραία. Και σου είδες, έλεγα ότι... Είδες ένα πολύ λάθος μάτι για να τον κρίνεις. Ναι ρε, μα δεν τον έκρινα από εκεί. Σου λέω ότι το πρώτο 90 λεπτό μάτι ήταν αυτό. Ναι. Ωραία. Και σου έλεγα εδώ το τμήμα το μάτς ότι ο Άρης έχει κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, μια ομάδα που πήρε πάρα πολλούς παίκτες 17 το καλοκαίρι. 18. Ωραία. Έχει μια πολύ ικανοποιητική εικόνα για τη λογική ότι είναι μια νέα σεζόν από μια ομάδα που έρχεται από τη Β' Εθνική, όπως και να το κάνουμε, η οποία έχει 18 καινούριους παίχτες. Έτσι. Και λέγαμε εδώ πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό Νίκο Παπαδόπουλο. Το Ραβάντα, το Ραβάντα, και το Ραβάντα, εδώ. Τι Ραβάντα, τι εννοείς. Το Ραβάντα. Φυσικά. Α, ωραία. Πάμε φυσικά, παρακάτω. Ρε φίλε. Πάμε παρακάτω. Φυσικά. Φυσικά. Οι παίκτες οι οποίοι δίνουν μέσα στο γήπεδο τα πάντα και, το... και βοηθάνε την ομάδα τους πρέπει πάντα να. Συνέχισε για τον Πάκο Ερέρα. Έλεγα λοιπόν για τον Πάκο Ερέρα, καλέ μου φίλε. Ναι. Ότι ήρθε λοιπόν ένας άνθρωπος από την Ισπανία. Για πρώτη φορά στην καριέρα του βγήκε από τη χώρα του, σωστά. Αλήθεια. Στα 50. Δεύτερη. Στα 60. Δεύτερη. Δεύτερη που έχει ξαναπεί. Στη Λίβερπουλ ως μέλος του τεχνικού σωστά. Του για πρώτη φορά λοιπόν ως πρώτος προπονητής. Στα 60, πόσα είπαμε. 64. Ωραία. Αναλαμβάνει μια ομάδα η οποία έρχεται στην πρώτη εθνική μετά από 4 χρόνια. Τρία, συγγνώμη. Τέσσερα, ωραία. Καλά το είπα στην αρχή. Έχει 18 καινούριους παίχτες. Ωραία. Ξεκινάει παίρνοντας τα ματσάκια που είναι να πάρει, θα πω εγώ. Ναι. Με τη Λαμία, με τη Λάρισα. Ποιο άλλο κέρδισε, Λεβαδιακό. Ε. Λαμία, Λάρισα, Λεβαδιακό και Αστέρα Τρίπολης. Ωραία. Του Σάβα Παντελίδη. Έτσι. Για μένα κάνει ένα κακό παιχνίδι στα Γιάννενα, θα πω εγώ. Μέτριο. Συμφωνείς? Δεν ήταν καλός ο Άρης στα Γιάννενα. Μπορούσε να πάρει κάτι, πρόσεξε, αλλά δεν ήταν καλός. Πώς κρίνεις το καλός? Ρε παιδί μου, σου λέω τώρα, δεν έκανε καμιά σούπερ εμφάνιση. Έτσι. Λοιπόν, να σου εξηγήσω λίγο το σκεπτικό μου, ρε αδελφέ. Ναι. Έτσι. Χάνει από τον Πανιόνιο σε παιχνίδι που του στράβωσε, γιατί έπρεπε να έχει πάρει πέναλτι, είχε ευκαιρία να κερδίσει. Έτσι δεν είναι. Ακόμα και να ισοφαρίσει. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν ρε φίλε αυτά. Σου στράβω στο παιχνίδι. Έτσι, εκτός από το δεν πήρε χειρά. Πέταξε ένα ημίχρονο. Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Ναι. Στράβω στο παιχνίδι. Άρχισε να πάρει τουλάχιστον ένα βαθμό σε κοινό. Ένα βαθμό άρχισε. Ωραία, ναι. Λοιπόν. Και έρχεται μετά η τριάδα των αγώνων με του τρει, οι οποίοι διεκδικούν τον τίτλο. Ναι. Έτσι. Που είναι ομάδε, όπω και το κάνουμε, άλλο επίπεδο, ρε φίλε από τον Άρη. Ένα επίπεδο πάνω. Ναι. Σίγουρα. Ωραία. Δεν καταφέρει να πάρει τίποτα σε αυτά. Και ξαφνικά τελειώνει. Εμένα μου φαίνεται σκληρό. Ναι. Ίσως και άδικο. Εγώ θα σου πω την δική μου άποψη. Όπως προκύπτει από την καθημερινή τριβή που έχω λόγω του εγκλησίας. Αυτό θέλω από σένα. Και το ρεπορτάζ με την ομάδα. Λοιπόν. Ο Ερέρα δεν πλήρωσε τόσο τα αποτελέσματα. Ο Ερέρα πλήρωσε το πρώτο βασικό το οποίο πλήρωσε, έτσι, σαν Νίκος μιλάω τώρα, έτσι, δεν μιλάω σαν Άρης. Είναι γκόλι Blackpool 0-1 Τζίλιχαμ. Είναι ότι δεν προσαρμόστηκε στην ελληνική πραγματικότητα και δεν προσαρμόστηκε στην ανάγκη του αποτελέσματος. Γιατί ο Άρης είναι στην κατηγορία των ομάδων που είναι 4-5 στην Ελλάδα που το αποτέλεσμα τους βοηθάει να ανασένουνε. Και όσο δεν παίρνει τα αποτελέσματα. Ο Άρης δηλαδή δεν είναι ο. Ποιος να πω. Δεν είναι ο Πας Γιάννενα. Δεν είναι η Λάρισα. Δεν είναι έστω σε ένα βαθμό ο Ατρόμητος. Εντάξει. Ο Άρης είναι μια ομάδα στην οποία υπάρχουν πάντα υψηλές απαιτήσεις, υπάρχει πίεση και υπάρχει ανάγκη του αποτελέσματος. Οκ. Εντάξει. Μαζί σου όλα αυτά.
ξύνοτι για μένα πάντα, ο Ερέρα πληρώνει σε σημαντικό βαθμό και τον τρόπο δουλειάς του. Εγώ τα είχα ξαναπεί. Ξαναλέω και μιλάω σοβαρά τώρα. Δεν θα το παίξω τα λεγαμενάκια. Όχι, να το παίξει, φίλε. Αυτό θέλουμε. Όχι. Και ήμασταν και μαζί όταν το είχα πει και το είχα σημειώσει και από το Σεπτέμβρη που ακόμα κάναμε εδώ πέρα με τον Νίκο. Ο Άρης, ένα πολύ βασικό ελάττωμα που είχε στην καθημερινότητά του ήταν αυτή η επιμονή του Ερέρα να μην δουλεύει σταθερά μια δεκάδα στις προπονήσεις. Και το έγραψα και τις προάλλες. Εντάξει, γι' αυτό τώρα επέλεξα να μην γράψω κάτι. Εντάξει, ο Ερέρα διάλεξε ένα δύσκολο δρόμο. Εντάξει, διάλεξε ένα δύσκολο δρόμο. Να βελτιώσει την ομάδα μέσα στα παιχνίδια. Αυτό δεν γίνεται. Έπρεπε να έχει περισσότερο χρόνο. Ή γίνεται, πρόσεξε. Άκουσα να σου πω. Ή γίνεται, αλλά θέλει πολύ περισσότερο χρόνο. Εντάξει, αν δούλευε και μέσα στην εβδομάδα, θα έχεις πιο γρήγορα και ομοιογένεια. Η ομοιογένειά σου και έχει μία καλύτερη. Και μπορεί να έχεις και άλλα αποτελέσματα. Εντάξει. Γιατί όταν δουλεύεις έστω και 2-3 μέρες την εβδομάδα, 7-8 παίχτες μαζί, αρχίζουν να γνωρίζονται μεταξύ τους, να μαθαίνονται μεταξύ τους. Εντάξει. Το να μην το κάνεις αυτό και όλη την εβδομάδα να δοκιμάζεις ανάκατα συστήματα και δεκάδες, δεν βοηθάει την ομάδα ιδιαίτερα. Σύν ότι και άλλα πράγματα, ας πούμε, μπορώ να σου πω, δεν προσαρμοζόταν στον αντίπαλο. Ο Ερέρα κοιτούσε, από τη μια αυτό έχει το θετικό του, ναι, αλλά έχει το αρνητικό του. Εμένα μου αρέσει αυτό το οποίο έλεγε. Ότι εγώ κοιτάω τι κάνει η δικιά μου ομάδα, δεν κοιτάω τι κάνουν οι άλλοι. Εντάξει. Δεν ήταν όμως έτοιμη ομάδα για να το κάνει αυτό. Okay. Εντάξει. Ωραία. Το θέμα ήταν, μεταξύ άλλων, αλλά πολύ βασικό, ότι ο Ερέρα ήθελε να παίξει ένα στυλ ποδοσφαίρου για το οποίο η ομάδα ακόμα δεν ήταν έτοιμη. Εντάξει. Μάλιστα. Και από την άλλη, τον είδαμε να πηγαίνει για πρώτη φορά κόντρα στον Ολυμπιακό πάνω στον αντίπαλο να φτιάχνει την ομάδα. Πράγμα όμως για το οποίο η ομάδα πάλι δεν ήταν έτοιμη. Άρα εγκλωβίστηκε κάπου στη μέση. Ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα λίγο κάτι άλλο. Ναι. Με τον ΠΑΟΚ ο Άρης θα μπορούσε να έχει πάρει τουλάχιστον την ισοπαλία. Σίγουρα. Έχασε να πάρει λεπτομέρειες. Ναι. Το έχασε. Το έχασε όμως το βαθμό. Ναι. Σε ένα βαθμό εξαιτίας και του προπονητή του. Εξαιτίας του προπονητή του. Ναι. Ρε παιδί μου, είναι ένα παιχνίδι λεπτών ισορροπιών του Άρης ΠΑΟΚ. Είναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι κάτι περίπου ανάλογο και το Άρης Ολυμπιακός. Είναι παιχνίδι στο οποίο ο Άρης θα μπορούσε τουλάχιστον να έχει πάρει την ισοπαλία. Πολύ διαφορετική προσέγγιση του Άρη με τον Ολυμπιακό. Ναι, ρε παιδί μου, στα δικά μου τα μάτια το παιχνίδι αυτό, αν έβγαινε 0-0, εντάξει, θα ήταν ένα νορμάλ αποτέλεσμα. Την πήρε. Όχι, ρε φίλε, δεν την πήρε. Αυτό σου λέω. Ναι, αλλά εγώ σου λέω το εξής. Ναι, αλλά ναι, πες μου και θα σου πω. Σου λέω ότι είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες που δεν ήρθαν αυτά τα δύο αποτελέσματα. Που νομίζω το ξέρουμε και οι δύο. Ότι αν ο Άρης είχε χάσει μόνο από την ΑΕΚ στα τρία αυτά τα παιχνίδια, δεν νομίζω θα έτρωγε το προπονητή. Έτσι δεν είναι. Εξαρτάται. Δεν νομίζω θα τον έτρωγε. Εξαρτάται. Δεν νομίζω. Άκουσα να σου πω κάτι. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πλέον, οι προπονητές δεν μετράνε και δεν αξιολογούν την επιτυχία μιας ομάδας από την κατοχή που θα έχει μέσα στο παιχνίδι ή από τις πάσες που θα αλλάξει. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, αυτό που μετράει είναι οι τελικές, είναι το αν απειλεί στον αντίπαλο ή όχι. Ο Άρης, μόνιμα από το ξεκίνημα της σεζόν, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό είναι να δημιουργήσει την αντίπαλη περιοχή. Δεν το είχε. Εντάξει, ενώ δεν το έκανε καλά ούτε με τις ομάδες που ήταν του χεριού του, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Όχι. Δεν το έκανε. Δυσκολευόταν. Να δημιουργήσει κλασικές ευκαιρίες. Τρία δεν έβαλε στη Λαμία. Στη Λαμία, ρε φίλε, έβαλε τρία γκολ. Το ένα ήταν αποστημένο. Εντάξει. Αποστημένη μπάλα. Αποστημένη μπάλα, ναι. Λάθος. Αποστατική φάση. Αποστατική φάση. Αποστατική έτσι, φάση. Γιατί... 1-0. Λοιπόν. Οι εποχές είναι δύσκολες. Λοιπόν, το δεύτερο ήταν η ποιότητα του Ματέο που χώθηκε ανάμεσα στους αμυντικούς εκεί πέρα της Λαμίας και έβαλε το δεύτερο γκολ. Και το τρίτο ήταν μια έμπνευση του Γκάμα έξω από την περιοχή. Ωραία. Εντάξει. Ο Άρης από την αρχή ένα μόνιμο πρόβλημα στη δημιουργία και το είχαμε πει ότι ο Άρης ναι, έχει την κατοχή. Ναι, προσπαθεί. Ναι. Δεν απειλεί. Δεν είχε προσπάθει. Δυσκολεύεται πολύ όχι στο να σκοράρει, στο να απειλήσει, στο να δημιουργήσει. Και αυτό μπροστά θέλει δουλειά. Και θέλει σωστή δουλειά για να το διδάξει στους παίχτες. Εντάξει, ο Ερέρα είχε ένα πλάνο μέσα στο μυαλό του. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν είναι καλός προπονητής. Είναι καλός προπονητής.
Δεν μπορούσε όμως να δώσει αυτό το οποίο ήθελε στους ποδοσφαιριστές του. Να το μεταδώσει, μεταδοτικότητα που λέμε. Εντάξει. Ναι. Στα δικά μου μάτια. Και νομίζω ότι δεν απέχει πολύ και από την πραγματικότητα αυτό. Οπότε εσύ είσαι, θεωρείς ότι αυτή η κίνηση είναι... Είναι ακόμα ένα αντιαγωνιστική. Η απόφαση. Τη θεωρείς δικαιολογημένη. Όχι. Άντε, να το πω έτσι. Έχει βάση, ναι. Okay. Βάση έχει για μένα. Mm-hmm. Εντάξει, δεν έγινε τυχαία. Απλά είναι αυτό που έλεγα και χθες, ότι έγινε με βάση κριτήρια και δεδομένα τα οποία δεν είναι ορατά σε εμάς ή στον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί ο κόσμος και εμείς σε μεγάλο βαθμό στεκόμαστε στο τι εμφανίζει η ομάδα μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Το θέμα μου τι γίνεται και εκτός. Συν ότι ένα επίσης πολύ βασικό στοιχείο είναι το Ερέρα από ένα σημείο και μετά σταδιακά και με αποκορύφωμα νομίζω μετά το μας με την ΑΕΚ έχασε τα αποδυτήρια. Αυτό. Λόγω της απόφασης εκείνης να παίξει με τον Μπάσα και όλα αυτά. Όχι. Και τα τέσσερα γκολ που ήρθαν. Έχασε τα αποδυτήρια, Αρνίκο, γιατί έπαψε να είναι ένας προπονητής ο οποίος ενέπαινε τους ποδοσφαιριστές. Έτσι. Αρκετοί θεώρησαν ότι υπάρχουν και θέματα στις επιλογές του. Mm-hmm. Εντάξει. Και δεν υπήρχε τόσο. Δεν υπήρχε ικανοποίηση για τη δουλειά που γινόταν στις προπονήσεις. Ας το αφήσω απλά σε αυτό. Ότι δεν είχε πλέον την εμπιστοσύνη και δεν μπορούσε έτσι να εμπνεύσει τους παίχτες του. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα προπονητή και μπορεί να είναι σημαντικό και από όλα τα προηγούμενα τα οποία ανέφερα. Mm-hmm. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων που οδήγησε αυτή την απόφαση. Και ήταν δύσκολη απόφαση για τους ανθρώπους του Άρη. Mm-hmm. Γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ήταν ένας επαγγελματίας από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή και ήταν και μια πολύ συμπαθητική έτσι, προσωπικότητα μέσα στην ομάδα. Και γι' αυτό ήταν πολύ δύσκολη η απόφαση. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα πρόσεξε με λίγο, γιατί στην ερώτηση που έκανε πριν. Το αν θα δικαιωθεί, θα δικαιωθούν στον Άρη ή όχι. Ξέρουμε, ρε φίλε, okay. Ή αν ήταν σωστή ή όχι. Ναι, τώρα ναι. Αυτό σε ρωτάω. Το αν ήταν σωστή ή όχι εξαρτάται μεταξύ άλλων και από τον άνθρωπο που θα διαδεχθεί. Ναι. Ναι, οκ. Okay. Οκ. Okay. Εντάξει. Δεκτών. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Ναι. Μπορεί ο Ερέρα να συνέχιζε. Δηλαδή τώρα θα σου πω κάτι άλλο. Ναι. Πες ότι έμενε μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θες να το κρατήσει να το πάμε μετά το διάλειμμα. Όχι, πήγαμε και τέτοιο. Να το πεις τώρα. Θα το κλείσουμε τώρα, ναι, παιδί μου. 11 είναι. Λοιπόν, πες ότι έμενε μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Εντάξει. Υπήρχε κόσμος που τον υποστήριζε. Και έχανε τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ναι. Τι θα γινόταν μετά. Τώρα παίζει Απόλλωνα Σμύρνης Άρης. Ναι. Γιατί ρε φίλε να χάσει δηλαδή ο Άρης από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Οκ, okay, είναι βελτιωμένος ο Απόλλωνας Σμύρνης. Ο Απόλλωνας Σμύρνης, οκ. Okay. Εντάξει. Γιατί να χάσει. Η ομάδα είχε φτάσει σε ένα σημείο πλέον με τον Ερέρα mm-hmm. που ήταν μαγκωμένη. Μαγκωμένη. Ναι. Μάλιστα. Οκ. Okay. Να χρησιμοποιήσω μια άλλη λέξη. Έμεινε στάσιμη από ένα σημείο και μετά. Ναι. Σίγουρα ξεκίνησε καλά. Εμφάνισε κάποια καλά στοιχεία. Εντάξει, για να τα λέμε κιόλα, mm-hmm. κυρίως για μένα το μεσοαμυντικό, εντάξει, δηλαδή η ανασταλτική λειτουργία της ομάδας σε σετ παιχνίδι του αντιπάλου είναι πολύ καλή. Δηλαδή, μέχρι και τον Ολυμπιακό που μέχρι πριν τον Πάσο Βικελίδης είχε 121 τελικές στο πρωτάθλημα, τον περιόρισε σημαντικά και είχε μόλις δύο καλές στιγμές. Τη φάση με τον Φορτούνη και τον κόλπο που έβαλε με τον Χασάν. Mm-hmm. Εντάξει. Μέσω επιθετικά όμως δεν έβγαινε το πλάνο. Πρόσεξε, όταν δεν βγαίνει μια, δεν βγαίνει δύο, δεν βγαίνει τρεις. Πώς να βγει μια στιγμή στην άλλη, δηλαδή. Τώρα, άμα θα έρθει ο Παντελίδης και όχι ο Παντελίδης, δεν θα βγαίνει το πλάνο. Ρε Νίκο, έχουν περάσει. Πόσοι καινούργιοι παίχτες είναι, δηλαδή. Νοέμβριο είμαστε, να ήταν Μάρτιο, Απρίλιο. Άντε να το καταλάβαινε, ήταν έτσι η εικόνα. Ρε, να σου πω ότι δούλευε πάνω σε αυτό, είσαι προπονής και δεν του έβγαινε, να σου πω πακέρχεται. Ναι. Δεν γινόταν όμως αυτό. Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει, δεκτών. Εγώ και ξαναλέω. Από του ρεπόρτερ είναι... που ασχολούνται ναι. με το ρεπορτάζ, γιατί ναι. είναι και πολλοί ρεπόρτερ που δεν ασχολούνται με το ρεπορτάζ. Αλήθεια. Ωραία. Και που είναι δίπλα στο ναι. τι σέβομαι. Ναι. Γιατί ο ρεπόρτερ πάντα ξέρει κάτι παραπάνω από κάποιον απ' έξω. Εντάξει. Και κάποιες φορές κι εμείς δεν μπορούμε να τα πούμε κιόλα. Το καταλαβαίνετε το αυτό. Το ξέρω. Εντάξει. Όχι. Ναι, αλλά δεν τα λέτε. Για την ομάδα. Τα λέτε όμως κάτι κακό στο μέλλον. Την... Καλά, ναι, αυτό είναι μεγάλο τέτοιο τώρα. Εντάξει. Ορίστε. Τα λέτε γιατί τα λέτε. Δεν τα λέτε. Λοιπόν. Στοίχημαν.gr είναι μαζί μας, Νίκο Παπαδόπουλε. Ναι. Βραδιά Champions League με πάρα πολλές επιλογές στοίχημαν.gr και στο live στοίχημα. Μια μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών κάθε μέρα δίπλα σας. Εμείς θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Όπως καταλαβαίνεις, η αγαπημένη σου ομάδα είναι στο επίκεντρο.
Έχει και ευρωπαϊκό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Αύριο αναχωρεί αυτή η ομάδα για να παίξει με τη Βίντι. Θες να κάνω μια κουβέντα για εκεί λίγο να δούμε τι μας γίνεται. Ακάβα. Κάνει αναφορά καθόλου. Σας πάρουμε ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, κάτσε να δώσουμε τι έγινε στα ημίχρονα στο Champions League και να πάμε στο διάλειμμα. Έχουν ξεκινήσει σε κάποια τα δεύτερα ημίχρονα. Ατλέτικο Μαδρίτης Ντόρμουντ 1-0. Η Ατλέτικο προηγείται με τον γκολ που έβαλε ο Σαούλ Νίγκεθ στο 33. 0-0 είναι το Ίντερ Μπαρτσελόνα. 0-0 είναι. 0-0 είναι, ρε φίλε, το Παρίσι Ζερμαν, το βγάζει εδώ. Όχι, μου το βγάζει 0-0 γιατί πήγα πιο πίσω. 0-1 είναι. Άγωνε. Με τον γκολ που έβαλαν οι Γάλλοι στο τέλος. 0-1 το Τότεναμ PSV Eindhoven με τον γκολ που έχει βάλει ο De Jong στο 2. 2-0 η Πόρτο με την Λοκομοτίβ. 1-0 η Σάλκε με την Γαλατά Σαράι. Το μοναδικό παιχνίδι λοιπόν που δεν έχει γκολ είναι το Ίντερ Μπαρτσελόνα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα Μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος. Παρά θα πάμε και τις 12 με Βασίλη Καβαδία σε ρύθμιση του ήχου. Η πάνω τηλεόραση δεν ξέρω τι έπαθε, συνάδελφε. Έχουμε την κάτω μόνο. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει τα δεύτερα ημίχρονα στο Τζάμπιο, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τα όσα σας αναφέραμε και νωρίτερα. Μόνο στο Ίντερ Μπαρτσελόνα δεν έχουμε γκολ μέχρι στιγμής. Αδιαφορεί παντελώς δηλαδή για το, Βασίλη, τι για το τι παρακολουθούμε, ρε φίλε. Βασίλη. Δεν το νοιάζει καν. Αδιαφορία, ρε. Ανασκεύασε ο Πάκο Ερέρα. Όπα, κολοτούμπα. Ε? Κολοτούμπα. Πρέπει να διαβάσουμε. Τι εννοείς ανασκεύασε? Λοιπόν, ναι. Διόρθωσε να το. Ρε εσύ. Ποτέ δεν είπα στη συνέντευξη που έδωσε ότι είμαι απλήρωτος. Και είναι αλήθεια αυτό, γιατί δεν το είπε αυτός. Ναι. Ήταν προϊόν. Μοντάζ. Όχι, δεν ήταν προϊόν μοντάζ, ήταν τοποθέτηση του δημοσιογράφου. Με ρώτησε ο δημοσιογράφος, αλλά το εξήγησε ότι αυτό είναι προσωπικό θέμα που ακόμα και αν ίσχυε δεν θα το έλεγα δημόσια συνέντευξη. Επίσης, δεν εννοούσα ότι ο Άρης είναι πιο μικρό κλαβ του ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Σε κάθε συνέντευξη τύπου πριν και μετά τους αγώνες έλεγα ότι αγωνιστικά προσπαθούμε να φτάσουμε στο επίπεδό τους. Μιλούσα καθαρά αγωνιστικά, λέει. Φυσικά και δεν έκανα σύγκριση των ομάδων ως κλαμπ. Ο Άρης για μένα είναι ένα τεράστιο κλαμπ. Είμαι χαρούμενος που μου δόθηκε η δυνατότητα να εργαστώ σε αυτή τη σπουδαία ομάδα. Η οπαδή ήταν φανταστική, καλύτερο οπαδή που έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Πολύ διαφορετική σχέση με αυτού τη Ισπανία. Απόλαυσα κάθε μέρα στη δουλειά. Όταν έβγαινε στη Θεσσαλονίκη με τη σύζυγό μου, με συναντούσαν οπαδοί του Άρη και μου ζητούσαν να βγάλω μια φωτογραφία μαζί του. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτέ τι μέρε. Στήσαμε μια ομάδα από την αρχή. Με αρκετού νέου ποδοσφαιριστέ κάναμε φανταστικό ξεκίνημα με νίκε. Ήρθαν μετά οι τέσσερι ζήτη, αλλά χάναμε δύσκολα. Και πάντα με την ίδια φιλοσοφία να κοιτάμε στα μάτια κάθε αντίπαλο και να προσπαθούμε παντού και πάντα για τη νίκη. Μάλιστα. Ανέφερε σε δηλώσει του σε site τη Αθήνα ο Πάκο Ερέρα. Φίλε μου καλέ. Καλή μου φίλη. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, Νίκο Παπαδόπουλε. Εντάξει, φίλε. Το κλείνουμε το θέμα Ερέρα. Έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος που τελεί παρελθόν έφυγε. Ενώ είναι στην Ισπανία. Παραμένει εδώ. Α, οκ. Okay. Παραμένει εδώ. Μάλιστα. Μα να σου πω κάτι, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα τυπικά. Είναι σε δικασία λύση του συμβολέου. Ναι. Μεγάλη ευκαιρία για την Νάπολη. Λοιπόν, χάνεται η ευκαιρία. Μένει το 0-1 στο 53. Στο Νάπολη Παρί Σεζερμέν. Έχει ματσάρει στο μεταξύ σήμερα, φίλε. Ίντερ Μπαρτσελόνα έχει. Έχει το Ατλέτικο Ντόρμουντ, έχει εδώ Νάπολη Παρί. Έχει και μπασχετικό Champions League που είναι εκεί το ενδιαφέρον βασικά σε όποιον νιώθει. Έτσι, δηλαδή, εντάξει. Πώς θα σας συνεχίσουμε στην Ελλάδα. Τι ρε φίλε. Πώς θα σας συνεχίσουμε. Έχω αρχίσει να κατάρρω το μεταξύ τώρα. Έχω αρχίσει. Τι έγινε, Αργοσβήνης. Έχω αργοσβήνης. Τη ζωή στη στερεάτα. Αργοσβήνης μόνη. Κατάλαβε, ναι, είναι λίγο. Έχω σηκωθεί. Τι ω σηκωθεί σήμερα, 7. Σκληρό. Σκληρό, ναι, ήταν. Είναι σκληρό. Ήταν πολύ σκληρό αυτό. Είναι σκληρό. Άστα να πάνε. Ναι. Μετά η ώρα και κατευθείαν δηλαδή στο. Στο μετερίζει το ρεπορτάζ. Όχι! Τι ωραία που ακούστηκε αυτό. Ωραία, τι? Το μετερίζει. Πού ρε φίλε, 7 ώρα, 7 ώρα κοιμάται και καρπίδιζε το γενικό τώρα. Δεν είναι πιο μετερίζει το ρεπορτάζ. Το μετερίζει το ρεπορτάζ, ρε φίλε. Όχι. Ποιο? Κάτω να σου πω τι έκανα. Όχι, ρε φίλε. Εννοώ σηκώθηκε για να πάει να κάνει καμιά αγκαρία ή είχε δουλειά, είχε βάρδια. 8 είχαμε ροκάματο, εντάξει. Ναι. 8 ώρα ξεκίνησε κλασικά το γνωστό με ροκάματο το 8-12. Ναι. Αλλά νωρίτερα είχα δουλειές. Σε 7 το πρωί. Ναι. Είχε κανένα σκύλο που βόλτα και εσύ που είναι τη μόδα τελευταία. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Όχι, δουλειές. Τι γίνει, καλησπέρα. Δουλειές στο σπίτι. Μετά το μάζι με την κατάγια θα τον έχουμε. Έφτασε και προ τη Λιτουάρη. Στην πραγματική Οδύσσια. Στη Γουανσού. Ναι. Έτσι όπως λέγεται η πόλη. Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη, Ελσίνκη. Ελσίνκη, Γουανσού. Ναι. 12 ώρες. Η ομάδα έφυγε 10 παρα 5 το πρωί. Επιτυχία. Και έφτασε λίγο μετά τις 9. Επιτυχία. Πραγματική. Μιλάμε δε, τώρα 12 ώρες δε, τώρα να πάνε να παίξουν εκεί. Βέβαια και στην Ουκρανία όταν κάνανε κάτι αντίστοιχο κερδίσανε.
Ναι, όντως δεν έχει άδικο σε αυτό. Εντάξει. Και οι Φιλανδοί γράφανε. Έχει το κολοσσό Άρσεν το Σάββατο. Εκεί, καλά, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Είχαμε και την συνέντευξη του Δημήτρη Γουλιέλμου. Έτσι. Έχεις περίμενε, εικόνα. Δεν γίνεται. Περίμενε. Κάτσε να μπω στην αλήθεια. Η αλήθεια μπορεί να έχει ψωμί. Μπορεί να έχει. Ναι, έχει. Ναι, 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 ναι. Συνάλφος, ο οποίος ήταν μάχημος. Λοιπόν, ναι, 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 ναι. Λοιπόν, μίλησε ο Βασίλης Κουντής, ο αγαπημένος του νεκμοσοβίτη και ο pick and roll. Εξαιρετικός συνάλφος. Βεβαίως. Κορυφαίος στο χώρο. Βεβαίως. Κάτσε, περίμενε. Για τον... Εγώ θέλω να πάω στον Αγγέλου. Περίμενε, γιατί μου αναφέραν ότι υπόθηκε εκπληκτική ατάκα. Ναι, 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 ο κύριος Αγγέλου. Λέει, είναι κάτι τόσο όμορφο, λέει. Ο Άρης, λέει, ρομαντικό και ταυτόχρονα τόσο δύσκολο. Όπως είπε και ο κύριος Αγγέλου, ο Άρης είναι μια ομάδα που είσαι τραβάει στην κόλαση, στέλνει στα ουράνια. Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να φτάσουμε στα ουράνια, λέει. Τίποτα όμως δεν είναι εύκολο για απλό. Παράλαβα μια ομάδα που δεν υπήρχε, λέει. Ο Άρης χρειάζεται ένα τσιγκούνι άνθρωπο. Ακολουθούμε την τακτική του. Την τακτική του δεν έχω και δεν πληρώνω. Όπα! Περίμενε λίγο, τι παρτέλω. Δεν έχω και δεν αναλαμβάνω υποχρεώσεις. Δεν έχω και δεν πληρώνω. Ναι, αλλά αφού μαθαίνουμε ότι. Έχω άπλον μέχρι τώρα, λέει, ναι, πληροφορίες. Σε σχέση με άλλες ομάδες. Γενικά. Ναι, γενικά σίγουρα, ναι, στο ελληνικό μπάσκετ. Θέλω να βρω την ατάκα για τον Αγγέλιο. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην την γράψει εδώ πέρα ο νεαρός συνάδελφος. Πού είναι. Κάπου θα υπάρχει τώρα, φίλε, απλά επειδή έχει υποπολάβει, δεν βρίσκεις. Okay. Και για τον Ουάμπα μίλησε. Δεν το έχει γράψει. Είναι παράληψη του νεαρού συναδέλφου που το έγραψε. Γιατί έχει υποθεί από τον Δημήτρη Γουλιέλμο στην εκπομπή τη συγκεκριμένου συνδρομητικού, ενώ πάνω έχει τζίνι τιμή. Έτσι. Ναι, ναι. Ότι ο Βαγγέλης Αγγέλου, λέει, ήταν δώρο του Θεούλη. Εντάξει, φίλε. Αδερφέ, να σου πω λίγο κάτι. Είναι αυτό το οποίο σου έλεγα πριν, ότι. Πώς το έλεγες, που σου είπα ότι σέβομαι τους ρεπόρτερ που είναι δίπλα από τις ομάδες και ασχολούνται, ναι, με το ρεπορτάζ και όσο να είναι αυτοί ξέρουν κάτι παραπάνω. Ο Γουλιέλμος είναι, φίλε, κάθε μέρα εκεί. Ή τέλος πάντων ασχολείται κάθε μέρα. Σωστό. Έτσι. Αυτός είναι κάθε μέρα με τον Αγγέλου. Αυτός προσπαθεί να συνοηθεί και να βγάλει άκρη για να τρέξει την ομάδα. Οπότε κάτι παραπάνω από όλους εμάς τα ξέρει. Δεν μπορεί. Λέω εγώ. Επίσης θα βάζει για λεφτά. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Οι απλοί Αριανοί δεν μου ζητάνε τίποτα. Ζητάνε μόνο να μην τρέπονται με κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Είμαστε στον αθλητισμό, δεν πουλάμε μαριχουάνα. Θέλουμε να λέμε ότι είμαστε Άρης και να μην μπορούν να μας πούν τίποτα. Μάλιστα. Ο κόσμος έχει δείξει μια απίστευτα σοβαρή συμπεριφορά. Mm-hmm. Δεν ζητάει τίποτα, ζητάει μόνο ηθική. Εσείς πώς θα αντιμετωπίζετε έναν άγνωστο που θα αγόρασε τον αυτοκράτορα? Εγώ θα τον αντιμετώπιζα πολύ χειρότερα, λέει. Μάλιστα. Mm-hmm. Μάλιστα. Okay, εντάξει. Λοιπόν, δεν πιστεύω να φεύγει, αγαπημένη μου. Φεύγει, αγαπημένη μου, τη φάγανε, ρε. Τη φάγανε, ρε, από το τέτοιο, από το Greece's Next Top Model. Έβλεπα λίγο χθες το βράδυ. Τη φάγανε την αγαπημένη μου, ρε, εσύ. Αυτή η τύπησα έχει πει την ατάκα, η οποία πραγματικά μπορεί να με ακολουθεί παντού. Δεν μπορούμε να παίξουμε στον αέρα τώρα, ρε, φίλε. Ποια. Λοιπόν, περίμενε. Πώς τη λένε, πες μου. Δεν ξέρω καν πώς τη λένε. Είναι αυτή που έπαιζε ποδόσφαιρο. Τι ατάκα έχει πει. Λοιπόν, το Next Model το βλέπεις καθόλου? Είναι τρεις τύπισες οι οποίες έχουν κάνει μια κλίκα, ναι, που είναι. Αυτό έτσι, το ξέρω, ναι. Που είναι εδώ μεταξύ, ξέρεις, τις κράζουνε όλες. Ωραία, και είναι αυτές οι τρεις καλύτερες του κόσμου. Ναι. Λοιπόν, και από την αρχή. Ποια είναι η Ατζελίνα, ποια είναι, όχι. Λοιπόν, περίμενε. Όχι η Ατζελίνα, είναι αυτή που παίζει ποδόσφαιρο. Λοιπόν, περίμενε. Θα το βάλω κοντά να παίξει. Περίμενε. Έχει και τούτ. Δεν θα παίξει από την αρχή δηλαδή. Ναι. Δεν θα ακουστεί. Λοιπόν, περίμενε. Για κατέβασε λίγο, Μπίλι. Κατέβασε το χάλι. Κατέβασε λίγο. Λοιπόν, μη μου στέλνετε τώρα τέτοια, ρε παιδιά. Ναι. Λοιπόν. Νευριάζω τόσο πολύ, ρε. Αχ, νευριάζω τόσο πολύ, ρε. Λοιπόν, αυτή εδώ η τύπισσα το λέει με τόσο εκνευρισμό αυτό το πράγμα που πραγματικά σίγουρα το έχουμε πει όλοι μας. Δηλαδή, κάποια στιγμή γίνεται ένα σκηνικό κάπου και ξέρεις, το βλέπεις και λες, πού νευριάζω τόσο πολύ τώρα και δεν μπορώ να μιλήσω. Ωραία. Αυτό ακριβώς το πράγμα κάνει αυτή η αγαπημένη φίλη, την οποία τη φάγανε σήμερα, ρε φίλε. Νευριάζω γιατί τόσο πολύ. Δεν τα λέει για τόσο καλά, είναι η αλήθεια, για Next Top Model, ok. Ναι. Και τη φάγανε την αγαπημένη μου την ψηλή που έπαιζε και μπάλα. Εγώ είδα χθες που τους βάλανε με αυτά τα πλαστικά να τα σκίζουν, να τα κάνουν, να τα κάνουν. Την άλλη την είπαν, λέει, είσαι πολύ σεξι, λέει. Δεν έπρεπε, λέει, να είσαι τόσο σεξι. Έπρεπε να είναι λιγότερο σεξι από όσο. Να είναι λιγότερο σεξι, λέει η άλλη, δηλαδή. Ναι. Τώρα. Εντάξει, την άλλη την είπαν ότι, πώς της το είπα, να δεις μία,
Έχουν πει διάφορες, δηλαδή λένε διάφορα έτσι αστέρια πράγματα. Έδειχνε το μεταξύ αυτός ο Λάκρας που τον έχω πετύχει και στο κόσμο. Ωραίος. Ναι, τον πετύχει και στο κόσμο. Μου αρέσει το πώς δίνεται αυτός ο τύπος. Ναι, λέει μία την κράζει και την ώρα της φωτογράφησης δείχνει πλάνα επιτόπου που την έκανα βάντα. Αλλά τώρα πώς γίνεται. Και μπράβο και ωραία το κάνεις και το ένα το άλλο. Και μετά στη φωτογράφηση την ξεφωνίζεις. Βάλε πάλι το χαλί Βασίλη Καβάδια. Ναι. Πώς γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι τώρα. Αυτό που βλέπουμε εμείς εδώ πέρα στο Next Top Model, εντάξει. Το τι γίνεται μέχρι να βγει αυτή η εικόνα για μια-δυο ώρες που βλέπουμε εμείς την εβδομάδα. Ποιος ξέρει, φίλε, τι έχει κοπεί, τι έχει υποθεί, τι δεν έχει υποθεί, τι βλέπουμε εμείς. Δεν μπορείς να καταλάβεις, ρε φίλε. Τώρα δεν ξέρεις τι πέφτει στο μοντάρισμα και τι γίνεται εκεί. Κάπως έτσι για να καταλάβετε. Ναι. Είναι και κατάσταση στις ομάδες. Δηλαδή, α, ναι, σωστό. Δηλαδή, μια ωραία τώρα έτσι. Έτσι είναι. Παρομοίωση. Λοιπόν, ότι βλέπουμε εμείς εδώ πέρα, ας πούμε, τον Next Top Model, έτσι, και κρίνουμε με βάση αυτά που βλέπουμε. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε όμως τι γίνεται από πίσω. Έτσι λοιπόν και ο κόσμος, που είναι φυσιολογικό, έτσι, δεν είναι κακό, δεν είναι αρνητικό για τον κόσμο, κρίνει με αυτά τα οποία βλέπουμε στο γήπεδο. Πρόσθεξε όμως κάτι πολύ σημαντικό. Πες μια ρεπόρτερ κουτσομπολίστικη. Ποια έτσι. Ρεπόρτερ. Που ασχολείται με αυτά μόνο τώρα. Ο Μένιος, να πούμε το Μένιο. Να πούμε την Χρύσα, λέω, τη Ζήνα Κουτσελίνη. Ασχολείται. Δεν ασχολείται. Μα θέλει να ασχολείται. Να πούμε το Μένιο. Να πούμε το Μένιο. Ωραία. Ο Μένιος λοιπόν. Πέναλτι για την Νάπολη λοιπόν. Πάμε στο Σαν Πάολο. Πάμε λοιπόν στο Σαν Πάολο να με τον Ινσίνιε. Απέναντι από τον Μπουφόν. Νομίζω ναι. Ο Μπουφόν δεν είναι αυτός, εσύ. Δεν βλέπω τόσο μακριά. Αυτό είναι. Για να δούμε λοιπόν. Με φανέλα Τζόρνταν ο Μπουφόν. Γελάει. Γελάει. Χαλαρός. Λιγατάκι τώρα σε καταπιώ εγώ τώρα. Σύνη εναντίον Μπουφόν. Μπουφόν εναντίον Σύνη. Κορυφώνεται γωνίο Σαν Πάολο. Ναι, ναι. Άντε, κοντέ. Στο 63 μπαίνουμε. Άντε, κούρασες. Το εκτελεί και ωραίο, είναι γκολ. Πολύ γωνία. Δεν το έπιανε ο Μπουφόν. Ένα-ένα λοιπόν. Χάμζα βλέπεις. Άσχημη φανέλα φορά ένα πολύ ρεφιλί. Ωραία είναι. Χάμζα βλέπεις. Ωραία, ρε. Με αυτά τα φωσφοριζέ. Και συνεχίζουμε με το Τζίνι τιμή. Ναι. Λοιπόν, ο Μένιος, ας πούμε, ο οποίος είναι κορυφή στο είδος, θα λέγαμε. Mm-hmm. Είναι μια αλήθεια, μπορεί να με το συμπαθώ, αλλά είναι πραγματικότητα. Ξέρει τι γίνεται πίσω από τις κάμερες. Και λέει κάποια πράγματα παραπάνω. Ναι. Εντάξει. Επίσης, δεν μπορεί να τα πει όλα. Δεν μπορεί να τα πει όλα, επίσης, ναι. Γιατί. Επίσης, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα αποδείξει κιόλας, έτσι. Σίγουρα. Ναι. Έτσι, κάποια πράγματα μπορεί να μην είναι καλό να τα πει για αυτό το οποίο αναφέρεσαι. Mm-hmm. Κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα πει λόγω των πηγών των οποίων μπορεί να έχει. Για να μην εκθέσει τις πηγές σου. Είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, τώρα ο Μένιος, αν κάτι παραπάνω, μπορεί να εκθέσει τη Βίκη Καγιά. Μπορεί να εκθέσει την άλλη, να πώς τη λένε. Που τα έχει με τον Αργυρό. Τι έχει με τον Αργυρό. Αυτή η Ριάλη που είναι στην Κρητική Επιτροπή. Η υψηλή, και ναι, έχει με τον Αργυρό. Τα είχε. Α, τα είχε. Αλλά όπως διάβαζα, τους χώρισε απόσταση γιατί αυτή χρειάζεται να βρίσκεται τον περισσότερο χρόνο στη Νέα Υόρκη για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Και ο μοντέλο, Κωνσταντίνος. Φυσιολογικό είναι αυτό. Ναι. Τέλος πάντων. Διακρίνω μια ειρωνία για την Κρητή, παύλα το μόντελ. Γιατί ρε φίλε είναι 30 χρονών και νομίζω ότι είναι, ας πούμε, η Ζιζέλ. Φίλε, πρέπει να είναι πάρα πολύ απαιτητική δουλειά τώρα, πάρα πολύ πλάκα. Είναι, εντάξει, δεν λέω. Okay. Και επίσης πρέπει να έχει πολύ πίκρα. Πολύ πίκρα. Δηλαδή, νομίζεις εσύ ότι είσαι η top Νάρα, εντάξει, να πηγαίνεις σε κάτι casting, πώς τα λένε, με άλλες 200 Νάρες και να μην πλησιάζεις ούτε καν στις 5 πρώτες, ας πούμε. Έχει μεγάλη πίκρα. Χώρια το ότι σκέψω ότι δεν τρως και πολύ καλά. Δεν μπορείς να κάνεις και πάρα πολύ μεγάλη ζωή. Ή τρως και τα βγάζεις. Ναι, μιλάμε τώρα για το επίπεδο top model, έτσι. Ναι. Δεν μιλάμε τώρα για άνθιπο μοντέλα που μπορεί να έχουν και άλλες πηγές εσόδων, Νίκο Παδόπουλε. Σίγουρα. Κατά καιρούς. Έτσι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Η εποχή είναι δύσκολη. Το μεροκάμα το βγαίνει. Ακριβώς. Και καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, έτσι. Σίγουρα. Ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να είναι πάρα πολύ. Έχει πίκρα η δουλειά, έχει πίκρα. Έχει αϊπνίες, έχει τρεξίματα, έχει το ένα, έχει το άλλο. Και δεν ξέρω και πόσα λεφτά βγάζουν, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, άντε, οκ. Okay, η top, οκ. Okay. Αλλά η average. Ναι. Είναι πολύ λεπτές για Νίκο μας αυτές. Δηλαδή, τις βλέπεις. Γεγονός. Ξεκακιάνες. Δηλαδή, άμα η γυναίκα δεν επίσης, έχει μας έχει βοηθήσει να μάθουμε, ας πούμε, το Greece's Next Top Model. Μας έχει βοηθήσει να μάθουμε ότι κάποια μοντέλα είναι commercial. Είναι για διαφημίσεις δηλαδή. Ναι. Κάποια μοντέλα είναι plus size. Όπως έχουν μια κοπελίτσα εκεί πέρα. Μια ντρούλα εδώ, ναι. Ντρούλα. και ένα άλλο έχει ρε εσύ. Ναι.
Είναι commercial plus size και. Πώς το λέει το άλλο, ρε. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Και ένα ακόμα. Τέλος πάντων. Commercial plus size και. Και ένα ακόμα είναι τώρα το άλλο. Πώς το έλεγε, μωρέ. Όχι τη σπάσα και το. Όχι catwalk. Πώς το έλεγε, μωρέ. Ναι, γιατί είναι και τώρα τα μοντέλα που είναι για πασαρέλα, ρε παιδί μου. Καταλαβες. Έχει. Πώς λέμε, είναι αθλητικός δημοσιογράφος. Βάζω τώρα commercial στο Google και βγάζει commercial model. Ναι, πρώτο. Είδες. Ναι. Πώς λέμε. Όχι, κάπως αλλιώς το λέει. Είναι commercial και τι άλλο. Το μπορεί να το λέει και fashion, αλλά δεν νομίζω. Το δεύτερο πώς commercial plus size. Ναι. Και το άλλο είναι για αυτές που κάνουν πασαρέλα, ρε παιδί μου. Που είναι διαφορετικές από αυτές, ας πούμε, που ξέρω εγώ βγαίνουν στα περιοδικά. Ή τέλος πάντων πρέπει να είναι διαφορετικές, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Για να μιλήσω. Dove. Dove. Όχι, Dove. Όχι, δεν θυμάμαι να ακούσει κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι να ακούσει κάτι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν. Στο Champions League, το οποίο είναι σε εξέλιξη, Νίκο Παπαδόπουλο, δεν ενημερώνει τον κόσμο, ασχολείσαι με τα. Ναι, τέτοιο σημαίνει. Το έχασα το μεταξύ. Αχ. Λοιπόν, περίμενε. Άστο ρε, Νίκο, άστο. Κάτσε, ρε, το έχω εδώ. Είναι. Λοιπόν, 1-0 παραμένει το Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντόρτμουντ με τον γκολ του Σαούλ Νίγκεθ από το 33. 0-1 παραμένει ο Τότεναμ Αϊντχόβεν. Αυτό πρέπει να έχει σαβουριάσει κόσμο. Ωραία, που έχει μπει γκολ από το 2, δεν έχει μπει άλλο μέχρι το 70. Είναι διπλό. Και το έχει παίξει over. Όχι, και over το έχει παίξει. Μπορεί πολλοί κόσμο να το παίξει για να τροπεί κιόλα, α πούμε, και είναι 0-1 στο 70 ακόμα. Το Ίντερ Μπαρσελόνα παραμένει στο 0-0, μια κεφαλιά του Ικάρντι μόλις πέρασε out. Το Νάπολι παρέμεινε σε έγινε 1-1 με το πέναλτι του Ινσίνιε. Μείωσε η Λοκομοτίβ Μόσχας στην Πορτογαλία την Πόρτο σε 2-1. Και είναι 2-0 με τον γκολ που έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο Σάλκε επί τη Γαλατά Σαράι. Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι κάπου πάνω κάτω στο 70. Μένει περίπου 20-25 λεπτά σε κάθε μάτσα. Από το απόγευμα, τα δύο παιχνίδια που παίχτηκαν στις 8-5, Μονακό Κλαμπρίζ 0-4, ρε φίλε. Τόσο χάλια έχει γίνει Μονακό, ρε. Ο Ανρί τι κάνει εκεί πέρα. Άσχημα. Τρία. Και κάπου πήρε το αυτί μου ότι ο Ζαρντίμ είναι ένας εκ των πιθανών υποψηφίων για το πάγκο της Ρεάλ παραδείγματος. 3-1 η Πόρτο. 3-1 η Πόρτο, ε. Μάλιστα. Και 2-0 ο Ερυθρός Αστέρας στη Λίβερπουλ. Αυτό ήταν η έκπληξη αγωνιστικής μέχρι τώρα. Με τον Ερυθρό Αστέρα με δύο γκολ του Παυκόβ στο 22 και στο 29 να κερδίζει τη Λίβερπουλ 2-0 και να μπαίνει και αυτός στη φάση για την πρόκριση. Γιατί είχε και την ισοπαλία με την Νάπολη στην έδρα του. Έχει 4 βαθμούς. Οπότε... Βρήκα τα ίδια το μοντέλο. Τα βρήκες, για πες τα. Fashion. Ναι, αφάσιον. Καλά το είπε ο συνάδελφος. Glamour. Έχει και άλλα. Ναι. Glamour. Fitness. Mm-hmm. Bikini. Α, το bikini το έχω ακούσει, ναι. Fine art. Τώρα, φίλε, πάμε σε πολύ εξειδικευμένα. Ναι. Μιλάμε για. Body art. Ναι, λοιπόν. Καλά. Okay. Ναι, και άλλο γκολ η Πόρτο. Όχι, το προηγούμενο είναι. Promotional. Promotional, ναι. Παύλα commercial. Και commercial print models. Ναι. Είναι πολλά. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Δεν ξέρω αν στοίχημαν έχει βάλει και επιλογή για το next top model. Μπορεί να βάλει στην πορεία. Έχει βάλει επιλογή για το Casa de Papel. Σοβαρά. Ναι, μην κάνει πολύ, δεν μπορώ. Όχι, δεν είναι. Φίλε, καταρχάς τι spoil να κάνω. Ούτε το πρώτο κύκλο δεν έχω τελειώσει. Τι spoil να κάνω. Εδώ σου είπα την Παρασκευή στρίμαρε το House of Cards. Είδα τρία επεισόδια και ήταν σαν να έβλεπα τι να σου πω. Εξπεσιονισμό. Στα χαμένα. Ούτε καταλάβαινε τι έβλεπα. Δεν θυμόσαι τίποτα, ρε παιδί μου, θυμόμουν. Μια βάση. Ωραία. Αλλά έτσι όπως έχουν γίνει σειρές πλέον αυτές, πρέπει να θυμάσαι την παραμικρή λεπτομέρεια, ρε φίλε. Τι είπε τότε κάποιος στο δεύτερο κύκλο. Ο άλλος δεν εμφανίζεται καθόλου. Δεν χρειάζεται να πούμε. Δεν χρειάζεται να πούμε. Έλα, δεν να πούμε. Ρε φίλε, κάποιος δεν έχει δει. Γιατί να πούμε τι γίνεται. Εγώ δεν έχω δει. Πες μου. Δεν είναι ωραίο. Κάτσε και δες το. Γιατί να ξέρεις από πριν τι. Θα τελειώσω το Casa de Papel και θα ασχοληθώ. Ωραία. Λοιπόν, έχει επιλογή και για το Casa de Papel για την τρίτη σεζόν η στοίχημα. Τι στοίχηματα δηλαδή, φίλε, υπάρχουν. Αν εμφανίζεται ξανά ο Τάδε. Μπερλίν. Ναι, τι γίνεται με την Δίνα και τέτοια. Καλό σκηνικό είναι. Τόκιο. Ναι, καλό σκηνικό είναι. Ωραία η Τόκιο. Πολύ δυνατό. Ναι, είναι δυνατό. Η άλλη δεν μ' αρέσει καθόλου. Η Ναερόμπι δεν μ' αρέσει. Η μύτη τη είναι λίγο σαν. Τα ισπανικά, τι ωραία γλώσσα, ρε φίλε. Τι ωραία γλώσσα τα ισπανικά. Και λένε ότι δεν είναι ιδιαίτερα. Και όταν φεύγει και πινελή και εκείνη ακόμη πιο ωραία γλώσσα. Όταν ακούγονται εκεί πέρα τα. Μαλπαρίδο και. Απάει. Είναι τον Άρκο. Έχει και ένα Άρκο τώρα κάπου στο κοντά. Βγαίνει τρίτη σεζόν. Τώρα, νομίζω μέσα στο μήνα. Λοιπόν, στοίχημα.gr μαζί μα. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο τελευταίο μισάωρο. Να πούμε για μπασκετάκι ό,τι γίνεται και να κλείσουμε. Λίμπερο 107,4. Μπαλαντέρ. Με Νίκο Μοσχοβίτη και Νίκο Παπαδόπουλο. Δώσε Βασίλη, δώσε. Είναι αυτό που παίζει Παπαδόπουλο, Είναι Queen. Εντάξει, φαντάζομαι περισσότεροι του ξέρουν. Λοιπόν. Είδες Bohemian Rhapsody, αδελφέ. Ήθελα πολύ γιατί. Ήτανε δίκιο, έγινε πράξη. Όχι, εντάξει. Η Queen ήταν από τα πρώτα συγκροτήματα
που μου έμαθε ο αδελφός μου, ναι. Ο οποίος δηλαδή κάποια στιγμή ήρθε στην ζωή μου, ήταν βασικά, αλλά ήρθε με ένα διαφορετικό τρόπο, επειδή ήμουν εγώ μόνο του λαϊκού κτλ. Και, mm-hmm. και μου είχε πει, έλα λίγο να δούμε λίγο τη μουσική διαφορετικά. Να δούμε, ναι. δούμε αλλιώς. Ναι. Να δούμε κάπως διαφορετικά, έτσι. Λοιπόν, και ήταν η Queen και η AC/DC ήταν από τα πρώτα συγκροτήματα, έτσι, ας πούμε, αυτού του στυλ που ξεκίνησα να ακούω. Και είναι, ρε παιδί μου, πολύ αγαπημένοι και δεν γινόταν να μην πάμε να το δούμε. Εντάξει. Απλά πήγαμε άτομο. Το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο. Δηλαδή. και παίζει κλάμα. ναι. Όχι από μένα. Εντάξει. Ωραία ταινία. Mm-hmm. Το έλεγα και νωρίτερα στον Νίκο. Είναι μέσα στις 5 καλύτερες ταινίες που έχω δει ποτέ. Και έχω δει πάρα πολλές, να ξέρετε. Ναι. Όχι μόνο σαχλοαμερικάνιες και άλλα πράγματα πιο ποιοτικά. Mm-hmm. Και ήταν μια καταπληκτική ταινία γιατί είχε να κάνει με τον Freddie Mercury. Αυτό βασικά. Είσαι φαν του Freddie Mercury? Ναι. Εντάξει. Εννοείται. Εντάξει. Άσχετα με τις προτιμήσεις του. Εντάξει, οκ. Τέλος χωρίς τον άνθρωπο κιόλας. Εντάξει, αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο, φίλε, σε καλλιτέχνης. Το αφήνει σε 7η μοίρα αυτό το... Σε 7η. Αυτό το κομμάτι τώρα, εντάξει. Και στην τελική ο καθένας στο κρεβάτι του κάνει ό,τι θέλει. Αυτός... το έβλεπε έτσι, αλλά ήταν. Δηλαδή, βέβαια, αυτό το οποίο διάβαζα μετά είναι ότι η ταινία, χωρίς να θέλω να κάνω spoil, σε 5-6 σημεία διαφοροποιεί κάπως τα πράγματα. Έτσι και εγώ κάπου διάβασα. Ναι. Ότι κάποια δεν τα. Όχι βέβαια τόσο σημαντικά. Εντάξει, ένα σημαντικό το διαφοροποιεί. Αλλά τα άλλα δεν είναι τόσο σημαντικά. Εντάξει. Okay. Για να είμαστε. Την προτείνησαν επιφύλακτα, λοιπόν. Ναι, παιδιά. Δηλαδή, όσοι δεν την έχετε δει, να πάτε να τη δείτε. Είναι μια ταινία που πας και δεν θες να τελειώσει. Να σου πω, ρε φίλε, εσύ θα χαρακτήριζε τον εαυτό σου σινεφίλ. Τι σε προβληματίζει τώρα, Σινεφίλ. Πώς κρίνεις τον. Ρε το παιδί μου, είσαι άνθρωπος που του αρέσει το σινεμά, του αρέσει η ταινία. Μ' αρέσει. Και χαίρομαι που είδα που ακόμα πολλοί κόσμοι πηγαίνουν σινεμά. Δηλαδή, το μεταξύ, πάμε Σάββατο βράδυ. Φεστιβάλ πηγαίνεις καθόλου? Όχι, δεν ασχοληθεί ποτέ. Γιατί δεν το έχεις βάλει στη ζωή σου λίγο? Πεις κάποια στιγμή το βάλω. Καταρχάς, στο φεστιβάλ σίγουρα θα δεις ταινίες που δεν θα δεις πουθενά αλλού. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Τις περισσότερες φορές, εγώ θα είμαι ειλικρινής, γιατί προσπαθώ να πηγαίνω κάθε χρόνο, κάποιες φορές δεν το καταφέρνω. Τουλάχιστον μία φορά να πάω έτσι για την. Για την εμπειρία, τις περισσότερες φορές η αλήθεια είναι ότι η ταινία μπορεί και να μην λέει και πολλά. Ναι. Αλλά είναι κάτι πολύ διαφορετικό, ρε φίλε. Καταρχάς, τις περισσότερες φορές έχεις εκεί το σκηνοθέτη. Και τελειώνει η ταινία και μετά μπορείς να ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Φοβερό. Ναι. Γενικά το φεστιβάλ είναι κάτι πολύ ωραίο για την πόλη, πιστεύω εγώ. Για την εμπειρία, μια φορά θα ήθελα να πάω. Ναι. Για την εμπειρία θα ήθελα όμως. Ναι. Okay. Εντάξει. Okay. Οπότε λοιπόν προτείνεις Bohemian Rhapsody, έτσι. Πότε να πάμε να το δούμε, φίλε? Το που σου κούν, τώρα έχει πάρα πολύ κόσμο. Πρέπει να πάμε σε καμιά κατεστραμμένη Δευτέρα. Είχα καιρό να βγω Σάββατο, γιατί τα αποφεύγω τα Σάββατα λόγω της πολυκοσμίας. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν είμαι αγοραφοβικός, αλλά δεν ψήνομαι ιδιαίτερα. Και πάω σε γνωστό σινεμά εκεί πέρα ανατολικά, ναι. Κοντά σε μένα, mm-hmm. και μπαίνω μέσα και γίνεται ένας πανικός. Αυτό είναι κάτι ουρές δηλαδή τώρα στα εγγραφεία. Ειδικά στα σινεμά, κάτι Παρασκευές και Σάββατο έχει πολύ πιτσιρίκι. Ναι. Έχει πιτσιρίκι, ενώ καθημερινές είναι λίγο πιο normal τα πράγματα. Mm. Επίσης είναι ακόμη πιο ωραίο όποιος μπορεί να πηγαίνει και σε σινεμά τα οποία δεν είναι μεγάλα. Δηλαδή όχι σε... πώς τα λένε, ρε? Τα σινεμά που έχουν πολλές αίθουσες, multiplex. Ναι. Αν μπορείς να πας και σε ένα σινεμά που είναι κλασικό παλιό σινεμά, ακόμα καλύτερα. Για να δεις έτσι και να... Χαίρομαι που πηγαίνει ακόμα κόσμος σε σινεμά. Ένα ασφάλιστο τότε να μου, ναι. Γιατί τώρα με το ίντερνετ και με τις ταινίες που ανεβαίνουν και τα λοιπά. Είναι άλλη φάση το σινεμά τώρα. Είναι άλλη φάση το σινεμά, είναι, ναι. Άλλη φάση, είναι πολύ διαφορετικό. Καταρχάς πολύ το σινεμά, λοιπόν, η Μπαρσελόνα είναι το 0-1 και σοφάρισε ίντερ σε 1-1. Στο 86 πρέπει να είμαστε εκεί. Πώς το λένε, το σινεμά, ρε φίλε, είναι ολόκληρη καταρχάς. Η ερωτελεστία που βγαίνει έξω. Δηλαδή, ναι. Θα φας το popcorn σου. Αυτό τίμιο. Να φας τον άτσος εκεί πέρα με το τσάκαρα από πάνω και να το τσαλακώσεις. Ωραία. Πολύ. Ακριβό είναι, ναι. Δηλαδή, αν το σκεφτείς για διασκέδαση, το να δώσουμε 15 ευρώ γι' αυτό, πάνω κάτω όλα μαζί σου λέω, κάπου κάτω τόσο είναι. Α, θα σου πω πόσα έδωσα. 17,5, 17,5, 15.
Είναι 25. Δύο άτομα. Με αναψυκτικό κιόλας. Δύο άτομα. Και το μεγάλο το popcorn. 25-26, πόσο είναι. Ναι, okay. Αν το σκεφτείς, δεν είναι και η πιο. Φυλάκι. Και η πιο light και η πιο έτσι ρε παιδί μου οικονομική έξοδος, αν σκεφτείς ότι πας να κάνεις. Ναι. Ωραία. Και αν σκεφτείς ότι κάνει άλλο, μπορεί να κάνει και σπίτι σου πλέον. Έτσι. Αλλά είναι. Αλλά είναι η φάση να βγεις έξω. Ναι. Δηλαδή, αυτό που είπες. Ναι. Εντάξει. Βγαίνεις έξω. Κόσμο και τα λοιπά. Το popcorn το έτσι με το full βούτυρο. Να ακούσεις βλακίες που λένε γύρω σου όταν κάθεσαι στην αίθουσα, ας πούμε, για να λες, ας πούμε, τι. Τι ναι. Κάνουν. Μπορεί να και μια φασαρία εκεί πέρα με κάνα που να ψιλομιλάει και να κάνει για να κάνει. Ναι, κάτσε κάτω, όχι εσύ, κάτσε κάτω, έλα ναι, ναι. Πάντα πούμε έξω και τέτοια. Καλό είναι το σινεμά, ωραίο είναι. Είναι ωραία, ωραίο χόμπι. Ξέρεις ποιο το παραπονό με το σινεμά μόνο. Ποιο είναι, φίλε μου, καλά. Οι κουραστικές διαφημίσεις στην αρχή. Εντάξει, φίλε, τώρα πώς θα διαφημίσουν σιγά. Ξεκινάει, διαφημίζει πρώτα τις ταινίες που παίζουν ή έρχονται. Διαφημίζει προϊόντα. Το μήνυμα μην κάνε, τραβάτε με κάμερα. Εντάξει, η εισόδη, έχει τρεις είσοδοι-έξοδοι στην συνέθουσα. Δηλαδή, εντάξει, νησάφι. Και μέχρι να ξεκινήσει ταινία, εγώ έχω φάει τα μισά popcorn. Δηλαδή, δεν κατάσταση αυτή και δεν παίρνει τίποτα μετά. Εγώ πολλές φορές κάνω το εξής, όταν πηγαίνω σε τέτοια σινεμά, να ξέρεις. Popcorn μπούκωμα και ταυτόχρονα γουλιά κοκακόλα και καπάκι εκεί. Ναι, δώσαμε, εκεί δώσαμε, εντάξει, δώσαμε. Εκεί είναι που σε θέλω, ναι. Νίκο Παπαδόπουλε. Καπάκι λοιπόν, αφού φύγει. Όλο το popcorn, γιατί σε κάποια φάση το popcorn ξεαρχίσει και το στόμα. Εντάξει, δεν είχε για πάρα πολύ. Όχι. Συνήθως, ρε παιδί μου, ξέρεις, εγώ δεν είμαι για πάρα πολύ. Τρώω, αλλά ξέρεις, τα αφήνω σε κάποια φάση. Μετά έχω πάρει ένα σακουλάκι τόσο με τα αγαπημένα. M&M's. Αγαπημένα M&M's. Ναι, με το φιστίκι. Ναι, ναι. Α, ναι. Τα οποία είναι τέλεια. Εκείνα με το φιστίκι που λες, φίλε, αν μου βάλεις ένα κουβά από δίπλα, μπορώ πραγματικά να το φάω όλο. Εγώ με τα άλλα. Με τη σοκολάτα. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Okay, ναι, γούστε αυτά. Είχε πάρει μια φορά, γούστε, είχε ναι. Πάει αδελφός μου σούπερ μάρκετ και τα βρήκε προσφορά. Είναι τέλεια. Και έχει πάρει 8 σακουλάκια. 2-1 το έκανε το Τότεναμ, ρε φίλε. Βγήκε το over, βγήκε και ένα τροπή. Τελειώσαμε. Κέρδισε και το Τότεναμ. Στο 80. Κέρδισε. Τέλος πάντων, κάνει 2-1 στο, ναι. Στο 89. Και μου είχε πάρει αδελφός μου 8 σακουλάκια και τα άφαγα σε 2 εβδομάδες. Είναι τέλεια. Είναι φοβερά. Είναι τα βαρέθηκα λίγο, τα σταμάτησα. Σήμερα όμως πήγα στο σούπερ μάρκετ. Περνάω από το διάδρομο με τις σοκολάτες και λέω κάτσε να δω τι γίνεται. Ναι, ρε, και είναι... τα βλέπω πάλι και λέω θα τα πάρω. Ναι, είναι πολύ δυνατά. Είναι πολύ δυνατά. Λοιπόν, είναι ωραία φάση στο σινεμά, Νίκο Παπαδόπουλε. Μ' αρέσει που είσαι συνεφίλ, που είσαι φαν των ταινιών. Εγώ να πω την αλήθεια, με έχει επηρεάσει η κουλτούρα της σειράς. Στα ίσα το λέω και το παραδέχομαι. Και κάπου στη μία ώρα της ταινίας αρχίζω. Ξύνομαι, πιάνω το κινητό μου, λίγο βαριέμαι. Γιατί με έχει επηρεάσει η κουλτούρα της σειράς. Εγώ πήγα χωρίς μπαταρία. Καλό αυτό. Καλό αυτό. Και δεν πήγα στη διαδικασία. Ναι. Και το θεωρώ λάθος, ρε παιδί μου, αλλά με πιάνει. Ναι. Είναι οι εποχές που αλλάζουν, ρε φίλε. Κατάλαβες, δεν είναι. Δηλαδή, δεν μπορείς να αφαιθείς 2 ώρες. Εντελώς να κλείσεις όλα. Και... Ποιος μπορεί να το κάνει. Δύσκολα, εντάξει, δεν ναι. Γίνεται. Εντάξει. Ας πούμε, εγώ είχα πάει. Πότε είχα πάει. Πότε πήγα ο Πάοκ με την Μπενφίκα εδώ. Ποιο έβλεπα τότε. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να θυμηθώ. Και επίσης μου αρέσει αρκετά και ο ελληνικός κινηματογράφος, φίλε. Και είχε παοκτσάκι μέσα στην αίθουσα που είχαν να τα έβλεπα, ας πούμε, με το live score και βλέπανε τι, ναι. Έκανε, τι έκανε ο Πάοκ. Ναι. Εντάξει. Ναι. Okay. Τώρα θα μου πεις γιατί πήγαν να το δούνε. Ποια ταινία. Γιατί κάποιος δεν πήγε στην εμά. Σωστό. Κάποια του είπε πρέπει να πάμε στην εμά. Ναι, κάποια δηλαδή. Ναι, αγάπη μου, αλλά παίζω Πάοκ. Ναι, μωρό μου, αλλά. Κατάλαβες. Πρέπει να δούμε την ταινία. Ναι. Δεν γίνεται, εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων. Και εκπληκτική ερμηνεία του. Είναι παλικάρι αυτό από τα λίγα σου λέω τώρα. Έχει φανεί από το Mr. Robot αυτό το παλικάρι ναι, ότι έχει να δώσει. Πώς το λένε, δεν ξέρω και πώς το λένε για τη Μάλικ κάτι. Ναι. Εκπληκτικός ναι. Δηλαδή ήταν, έκανε τις κινήσεις ακριβώς με το στόμα του. Γιατί ο Freddie Mercury, όσοι δεν το έχετε δει βίντεο, ας πούμε, παλιά κτλ. Επειδή είχε μια έτσι διομορφία στα δόντια του, μπροστά με κάποιους περίεργα και έκανε κάτι συγκεκριμένες κινήσεις. Λοιπόν, με το στόμα του. Και ήταν φοβερός, εκπληκτικός. Ναι. Ναι, ήταν πολύ ωραίο. Μάλιστα. Ωραία, ωραία, Νίκο Παπαδόπουλε. Θα πάμε το δούμε. Είναι. Απλά θα πρέπει να βολέψουμε μέρα τώρα, θα δούμε τι θα κάνουμε. Κοίταξε, η παρουσία μας στην εκπομπή σήμερα δεν προβλεπόταν. Αλλά επειδή τα καταφέραμε όλα, ήμασταν εδώ. Οπότε την Πέμπτη. Α, όχι, την Πέμπτη έχει βγει την Πάοκ. Δεν γίνεται. Εδώ θα είμαστε. Άλλο θα λείπει την Πέμπτη. Για τον Παπαδόπουλο την κλείτωση, εσύ. Όχι, μπορεί να. Αλλά δεν είναι 10 η ώρα. Δεν είναι 10 η ώρα το παιχνίδι. 8 παρα 5 είναι νομίζω. Θα κάνουμε τι θα κάνουμε μετά post game εγώ, θα μπορώ. Όχι, ρε φίλε, αυτό λέω. Θα είσαι. Έτσι φαίνεται. Τι θα γίνει για να. Δεν γίνεται τώρα. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είχαμε και μπασκετάκι σήμερα. Τρίποντη καταιγίδα. Τρίποντη καταιγίδα, ναι. Εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ στην Τσεχία με 69-84. Με μια ομάδα η οποία ξεκίνησε έχοντας 9 στα 9 τρίποντα μέχρι το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Εντάξει, είναι μια ομάδα που είναι από τη Τσεχία, η Όπαβα, η οποία έχει μόνο Τσέχους.
Δεν γινόταν έχει όλο το βράδυ να τα βάζει όλα. Από το σημείο και μετά που ο Πάουκ σοβαρεύτηκε, είπε εξάμεινα και χάλασε το παιχνίδι του. Έφτασε νομίζω αρκετά εύκολα στο 69-94, έχοντας για πρωταγωνιστές τον Αθηναίο, τον Μορέιρα, τον Γκος. Τρίτη συνεχόμενη νίκη. Δεύτερη στον όμιλο του Champions League. Πρώτη εκτός έδρας. Ο Πάουκ δεν είχε κερδίσει εκτός έδρας μέχρι τώρα. Είχε χάσει από την ΑΕΚ, είχε χάσει από το Χολαργό στο πρωτάθλημα. Είχε χάσει από την Βενέτσια και από τη Χολόν στο Champions League. Η πρώτη νίκη ήρθε σήμερα. Συνδυάστηκε για μεγάλη εμφάνιση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Στη λογική ότι υπήρχε διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και με τέτοια μέρα 6 από τα 6 από τα 5 για τον ΠΑΟΚ που είχε 16-30, το σκορ έφυγε ψηλά και νομίζω κάτι ήταν αναμενόμενο. Δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι. Ίσα μπήκε αρκετά άσχημα. Αλλά από τη στιγμή που ισορρόπησε. Ξέφυγε γιατί εντάξει, στις δύο ομάδες υπάρχει διαφορά ποιότητας και γενικά με ομάδες που είναι τέτοιο επίπεδο νομίζω ότι το ΠΑΟΚ έχει μια διαφορά ποιότητας. Αλλά οκ. Okay. Προερχόταν από ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ που δεν θα μου κάνει εντύπωση το μυαλό περισσότερο είχε μείνει εκεί γιατί παίζονταν αρκετά πράγματα το περασμένο Σάββατο. Επίσης είχε πολύ δύσκολο ταξιδικό ο ΠΑΟΚ. Λέγαμε πριν για τον Άρη που είχε δύσκολο ταξίδι και ο ΠΑΟΚ την Κυριακή ήταν όλη μέρα σε αεροπλάνα και πούλμαν μέχρι να φτάσει και η επιστροφή του είναι επίσης αρκετά απαιτητική. Αύριο φτάνει στις 10.30 ο ΠΑΟΚ επιστρέφει από την Τσεχία. Αλλά η ουσία είναι ότι πήρε την νίκη, μένει σήμερα εκεί και από αύριο επικεντρώνεται στο παιχνίδι με την Κύμη. Γενικά το πρόγραμμα των μπασκετικών ομάδων είναι πάρα πάρα πολύ απαιτητικό. Ομάδες που παίζουν Ευρώπη. Ό,τι και να γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι, πρέπει με το που τελειώνει το παιχνίδι να διαγραφεί και να πας στο επόμενο. Όταν όμως κάνεις κάποιες νίκες συνεχόμενες, προφανώς και η ψυχολογία σου ανεβαίνει και πας με καλύτερο πνεύμα στο επόμενο μάτς. Δεν μπορεί να μείνει και πάρα πολύ πάνω σε αυτό το παιχνίδι, ό,τι και να γινότανε, ακόμα και αν έχανε. Είχε καλή εικόνα, κέρδισε εύκολα από ένα σημείο και μετά, έκανε πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Που εκεί έβγαλε και διαφορά ποιότητάς του. Και έτσι πήρε τη δεύτερη του νίκη στο Basketball Champions League. Αύριο ο Άρης παίζει στη Φιλανδία με την Κατάγια. Παιχνίδι το οποίο πρέπει να το κερδίσει ούτως ώστε να παραμείνει ζωντανός όσον αφορά την πρόκριση στο FIBA Euro Cup. Ο Άρης έχει μία νίκη μέχρι τώρα μετά από τρία μάτς. Και από την Κατάγια πόσο έχει χάσει εδώ, 9 πόντους. Θυμάσαι σκορ. 72-79. Αν καταφέρει να κερδίσει για να καλύψει τη διαφορά, ακόμα καλύτερα για αυτόν όσον αφορά τη συνέχεια του στο Basketball Champions League. Στο δικό μου το μυαλό, στο Basketball Champions League, στο FIBA Europe Cup. Στο δικό μου το μυαλό, πολύ πιο σημαντικό για τον Άρη το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Κολοσσό Ρόδου. Ο Άρης ο οποίος δεν θα γυρίσει Θεσσαλονίκη, θα γυρίσει Αθήνα. Και μετά θα πάει στη Ρόδο. Θα μείνει εκεί και Παρασκευή θα πάει στη Ρόδο. Καλύτερα, καλώς θα λεπορκεί. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση για τους παίχτες, ρε φίλε αυτή. Όχι μόνο για τον Άρη, γενικά είναι δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο πολλής κόσμος. Γιατί ο κόσμος βλέπει 40 λεπτά ένα παιχνίδι και δεν μπαίνει στη δικασία να σκεφτεί του τι ακριβώς γίνεται. Αλλά είναι πραγματικά μια δύσκολη κατάσταση για τους παίχτες και τους προπονητές αυτά τα παιχνίδια για 2-3-4 μέρες. Και όταν έχουν και ταξίδια ανάμεσα, γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Εδώ ένα ταξίδι μπαίνει για να πας στην Αθήνα 40 λεπτά με το αεροπλάνο και. Είσαι στη τσίτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είχε κάτι άλλο σήμερα η επικαιρότηση Νίκο Παπαδόπουλος, την οποία δώσαμε σημασία πλην του Champions League. Νομίζω όχι. Είμαστε και στην τελική ευθύνη για να αναλύξουμε και τα παιχνίδια, να φέρουμε και τα τελικά. Θα πάρουμε τον δρόμο μας σιγά σιγά. Που μας πρέπει. Νομίζω ότι μας πρέπει. Και βαράνε δική σου από πίσω, έτσι. Έτσι. Αυτό το ζήτησα, είχε εγώ. Πολύ μουσική η ταινία. Αρκετή. Και γι' αυτό, δηλαδή... αυτό νομίζω ήταν ακόμα πιο ωραία. Είχε πολύ πράγμα. Κοίτα, σου δείχνει. Χωρίς να. Δεν είναι πολύ spoil αυτό, εντάξει. Σου δείχνει πώς συνέδεσαν κάποια από τα πολύ γνωστά του τραγούδια. Okay, εντάξει. Τον Bohemian Rhapsody, ας πούμε. Πώς προέκυψε τον Bohemian Rhapsody, πώς προέκυψε το Will Rock You, πώς προέκυψε το. Το Another One Bites the Dust. Και παίζει πολύ με την παρουσία του στο Live Aid το 85. Πάρα πολύ. Που ήταν πολύ δυνατή παρουσία εκεί πέρα. Μάλιστα. Αυτό. Ήταν, σου λέω, μια πάρα μα πάρα πολύ ωραία ταινία
και σας προτείνω όλους να πάτε να, την, να τη δείτε. Αξίζει. Είναι δηλαδή έτσι ταινίες που δίνεις στο σινεμά, αλλά λες εντάξει, θα δω κάτι ωραίο. Από το να περιμένετε να βγει. Και επειδή έχει πολλή μουσική και καλή μουσική, έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία το δεις στο σινεμά που είναι και πολύ καλύτερος ο ήχος. Mm-hmm. Από το σπίτι σας, ας πούμε, άσχετα αν έχετε ένα home cinema με 57 ηχεία, ας πούμε, στο σαλόνι. Εντάξει, και περιμένετε με αυτά να είστε εγκόμενες. Εντάξει, ότι έχω σύστημα στο σπίτι στην τηλεόραση, εκπληκτικό. Έχω αυτό που παίζει την μπάλα, να ξέρεις. Ναι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, Νίκο Παπαδόπουλε. Λέει, τη λέει, έχει πει τώρα σε εγκόμενα αυτό. Έχω home cinema. Λέει, θες να έρθει το αύριο το βράδυ, λέει, στο σπίτι να λέει, να δούμε καμιά ταινία. Πρέπει να πει ένα κρασάκι. Έχω λέει και home cinema. Έγινε δουλειά. Θυμάσαι. Είχε πάει, αλλά δεν θυμάμαι αν έγινε τίποτα. Μήπως πήγε όντως για να δει ταινία. Να πήγε μόνο για ταινία, δεν θυμάμαι τώρα. Τραγικό. Τραγικό. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε μια τίμια 35άρα. Λαϊκά παιδιά. Τίμια όμως, παρά αυτά. Λοιπόν, τελικό και στο Νάπολι Παρίσι Ζερμέν. 1-1 λοιπόν, με τον Μπερνάτ προηγήθηκε η Παρίσι Ζερμέν στο τέλος του ημιχρόνου. Στι καθυστερήσει του πρώτου ημιχρόνου, σοφάρισε με τον Ισίνη η Νάπολη με πέναλτι. Έχουμε τελικό και στο Μιλάνο το Ίντερ Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα προηγήθηκε με τον Μάλκομ Νίκο Παπαδόπουλο στο 83. Ποιο είναι αυτό το παιδί? Το ξέρεις. Είναι παίκτης που ήταν στην Μπορντό πέρυσι, 21 χρόνια Βραζιλιάνος. Okay, ωραία, εντάξει, κατάλαβα. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Κατάλαβα. Λοιπόν, η σοφάρισε Ίντερ στο 87, οπότε παραμένει ανοιχτό ακόμα το κομμάτι της πρώτης θέσης εκεί στον όμιλο που είναι και η Ίντερ και η Μπαρτσελώνα. Έβαλε τέταρτο η Πόρτο στις καθυστερήσεις με την Λοκομοτίβ Μόσχα σε ένα παιχνίδι που γίνεται υποκαταρακτώδη βροχή. Που έγινε μάλλον υποκαταρακτώδη βροχή. Γέρισε με 4-1. Η Πόρτο, η οποία προηγήθηκε με γκολ του Ερέρα στο 2, ο Μαρεγκά στο 42 έκανε το 2-0. Μείωσε ο Φαρφάν στο 59 για τη Λοκομοτίβ. Στο 67 ο Χέσους Κορώνα και στο 93 στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ταβίνιο έκανε το 4-1 για την Πόρτο. Εύκολα με 2-0 η Σάλ και την Καλατά Σαράι. Στο 4 ο Μπουρκ Στάλερ το 1-0, ο Ουτ στο 57 το 2-0 για τη Σάλκε. 2-0 η Ατλέτικο του Ντόρμουντ την έπιασε στην πρώτη θέση, αν και παραμένει πίσω γιατί είχε φάει 4, αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη αγωνιστική Ατλέτικο. Στο 33 ο Σαούλ Νίγκεφ το 1-0, στο 80 ο Γκριεσμάν το 2-0 για την Ατλέτικο. 2-1 τότε να έκανε το ανατροπέλι το επωνομαζόμενο Νίκο Παπαδόπουλε. Προηγήθηκε με 0-1 η Ετχόφεν στο δεύτερο λεπτό με τον Ντε Γιόνγκ. Στο 78 ποιος άλλος, ο Χάρι Κέιν σοφάρισε σε 1-1 και στο 89 τελικά αυτό γκολ χρεώθηκε. Ήταν μια κεφαλιά του Χάρι Κέιν, άλλαξε πορεία η μπάλα από τον Σέινσμπερι και έγινε το 2-1 στο 89 και η Τότεναμ πήρε τη νίκη. Είπαμε για την Νάπολη και νωρίτερα το απόγευμα 0-4 παρακαλώ το Μονακό Club Breeze, Μονακό η οποία είναι σε κάθε την πτώση, Νίκο Παπαδόπουλε. Έβαλε 2 γκολ ο Φανάκεν στο 12 και στο 17. Και στο 24 ο Wesley είχε κάνει 0-3 από το πρώτο μισάωρο μέσα στο Louis Dendy Μονακό. Στο 85 ο Vormer έκανε το 0-4 και η έκπληξη της ημέρας στο όμορφο Βελιγράδι. Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε με 2-0 τη Λίβερπουλ με 2 γκολ του Παύκοφ στο 22 και το 29. Λίβερπουλ, η οποία πρώτη δεν πρέπει να είναι αυτή στον όμιλο, αν δεν κάνω λάθος, για τη Λίβερπουλ. Την Παρή την είχε κερδίσει. Α, είχε χάσει από την Νάπολη. Σωστά, εκτός έδρας είχε 2 ήττες. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας και η Ζούγκλα εδώ. Ευχαριστούμε τη Stoichiman.gr που ήταν μαζί μας και αυτό το δίωρο. Στη Stoichiman καθημερινά βρίσκεται μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών στις καλύτερες αποδόσεις. Εμείς κάνουμε ραντεβού εδώ αύριο στις 10, εδώ Μπαλάντερ, με Νίκο Παπαδόπουλο και Νίκο Μοσχοβίτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.